Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ευρωεκλογές και εκλογές 2014. Δύο και απόψε, θα μπορούσε να πει κανείς, δύο εβδομάδες και κάτι για την ώρα της ετιμιγορίας. Ο ξεχασμένος λαός και μάλλον ο ξεχασμένος ψηφοφόρος γίνεται και πάλι πρωταγωνιστής. Πολλοί και οι μνηστήρες για το δαχτυλίδι της εξουσίας, της ευρωπαϊκής, αλλά και εκείνη τη βέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο τερέν της πολιτικής έχουν κατέβει οι παίκτες και οι παίκτριες. Εδώ, βέβαια, μιλάμε για ντέρμπι, για Champions League. Και η ζούγκλα ξεκινά τις αναμεταδόσεις αυτού του μεγάλου αγώνα. Η σκητάλη, λοιπόν, δεν θα μπορούσε και να δοθεί σε έναν μεγάλο speaker, το Μανώλη Μαυρομάτη. Να τον ευχαριστήσω που είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαυρομάτη. Κύριε Μαυρομάτη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως ας το speaker, γιατί σήμερα δεν παίζουμε μπάλα μόνο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί η μπάλα γενικά στο τερέν αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άλλο τα 107 επί 78 και άλλα τα τετραγωνικά, τα χιλιάδες τετραγωνικά ολόκληρης Ελλάδας. Όσον αφορά τις ευρωεκλογές, βέβαια. Σε έναν αθόρυβο αγωνιστή και σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κολλήσει πολλά ένσημα, τόσο στα ξερονήσια όσο και στα πανεπιστήμια. Ευχαριστώ τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Τόλιο. Γεια σας. Απλώς έχω κάνει φυλακισμένο στη διάρκεια της Χούντας. Δεν έτυχε να πάω σε ξερονήσι. Ελπίζω ότι στο μέλλον η ζωή θα είναι διαφορετική για όλες τις επόμενες γενιές, να μην έχουν τις εμπειρίες. Ευχαριστώ πάντως για την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη σημερινή μας κουβέντα. Να είστε καλά. Και σε μια εθέρια ύπαρξη που είναι κοντά μου, μας πετάει στους... Μας έχει πετάξει στους πέντε ουρανούς, κυρία Δήμητρα Δονδόρου, ανεξάρτητοι Έλληνες, καλώς ήρθατε. Μα ο κ. Μαυρομάτης, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παναγιώτου. Προς αποφυγή συνειρμών, να διευκρινίσουμε ότι οι εθέρες σχετίζονται με τον αγαπημένο σε όλους εθνικό αερομεταφορέα που είχαμε κάποτε, την Ολυμπιακή Αεροπορία, όπου είχα την τύχη, τη χαρά και την τιμή να αποκτήσω πολύτιμες εμπειρίες, τόσο ως εργαζόμενη στο έδαφος, στην εξυπηρέτηση επιβατών, όσο και μετέπειτα στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείου Τύπου, που είχε να κάνει και με το αντικείμενο των σπουδών μου έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για λόγους ευγένειας, θα ξεκινήσω από εσάς, πέρα από την εργασία σας. Κατεβαίνετε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, υποψήφια ευρωβουλευτήνα. Τι περιμένετε από αυτή την Ευρώπη, πριν πάω στην κυβέρνηση? Από εκεί θα ξεκινήσω βέβαια, αλλά για λόγους ευγένειας θα ξεκινήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή σας διάθεση. Ευχαριστώ και τους κυρίους επίσης, τους συγκεκριμένους. Και είναι χαρά μου να βρίσκομαι δίπλα σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους και το στίγμα τους έντονο, τόσο στον επαγγελματικό χώρο που κινήθηκαν, όσο και στον κοινωνικό ευρύτερο χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά το λέω, δεν το λέω για να δημιουργήσω θετικές εντυπώσεις. Και ένα από τα πράγματα που μέσα μου νιώθω πάρα πολύ έντονα να προσπαθήσω να μην μου συμβούν, τόσο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όσο γενικότερα, είναι να μην χάσω αυτό ακριβώς που νιώθω μέσα μου. Το αληθινό, το πηγαίο, το εγκάρδιο. Γιατί νομίζω ότι το ψέμα τρέχει, η αλήθεια όμως αντέχει. Mm-hmm. Και ακόμη και για εμάς τους εισερχόμενους στα κοινά, να αποφύγω από τη λέξη πολιτική, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε και εμείς καλά με αυτά που λέμε και με αυτά που πράττουμε, να είμαστε συνεπείς. Από τη θεωρία στην πράξη πάντα απέχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Να είμαστε συνεπείς μεταξύ λόγων και έργων. Για μένα προσωπικά οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήρθε κάποια στιγμή μέσα μου που ένιωσα ότι ήθελα να γίνω πολιτικός ή την ανάγκη να γίνω πολιτικός, να ασχοληθώ με την πολιτική. Ένιωσα κάποια στιγμή τη βαθιά ουσιαστική ανάγκη να αντιδράσω απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Mm-hmm. Ένιωσα ότι είχα μία ευθύνη και μία υποχρέωση απέναντι στην οικογένεια που με μεγάλωσε, με τις αρχές που μου δίδαξε, απέναντι σε όλο αυτό το μικρό κόσμο που έχω και θεωρώ πολύτιμη αποσκευή σε εισαγωγικά στη μέχρι σήμερα ζωή μου. Απέναντι σε όλα αυτά λοιπόν θεώρησα υποχρέωσή μου να αντιδράσω και να προσπαθήσω μέσω της διάθεσής μου να προσφέρω στα κοινά, να γίνω πιο ενεργή πολίτης. Ωραία. Πάτε μια ανατελεία εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν. Τελείωσαν οι φιλοφρονήσεις. Τώρα πάμε στα δύσκολα. Δεν υπάρχουν κανόνες στη συζήτηση. Με την έννοια, ο κανόνας είναι ο κανόνας λογικής. Μπορούν να παρέμβουν οι κύριοι αν νομίζουν ότι ένας εκ των ομιλητών
έχει υπερβάλει λιγάκι, έχει πει κάτι που δεν ισχύει. Ξεκινάω με τον κύριο Μαυρομάτη, λέγοντας χαρακτηριστικά, παραφράζοντας το τραγούδι, για ποια αγάπη μου μιλάς, για ποια Ευρώπη μου μιλάτε, κύριε Μαυρομάτη, γιατί εσείς έχετε και την εμπειρία. Εδώ μπορείτε να παρέμβετε, αν νομίζετε ο κύριος Μαυρομάτης δεν τα λέει όπως πρέπει να τα πει ή όπως είναι τα πράγματα. Παρακαλώ. Τα πράγματα δεν μπορεί να είναι πάντοτε το ίδιο όταν υπάρχει ένα ανταγωνιστικό μέρος και όπως ξέρω, το παίζουν δύο ομάδες ή τρεις. Ανάλογα, ο καθένας παίζει το δικό του σύστημα. Το δικό μου σύστημα είναι πολύ απλό. Επειδή μιλήσατε για επαγγελματικά, πιστεύω όμως ότι καλό θα είναι και η αυτοπαρουσίαση. Γιατί καμιά φορά ο κόσμος ακούει, βλέπει και το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι πολύ παρεξηγημένο. Και περισσότερο ακόμα ο αθλητικός συντάκτης. Μας λένε μάλιστα αθλητικογράφος. Εγώ λοιπόν πρέπει να πω ότι έχω 35 χρόνια ένσημα και 5 χωρίς ένσημα εργασίας. Σημαίνει δηλαδή ότι 5 χρόνια εργαζόμουν ως δημοσιογράφος τελείως δωρεάν, τσάμπα, κοινό στην εποχή τη δική μου, και τα 35 χρόνια, μετά από τα 5 χρόνια, ξεκίνησα να κολλάω ένσημα. Κατά συνέπεια, ξανά θέλουμε περίοδο να δουλέψουμε τζάμπα και εμείς τώρα τζάμπα δουλεύουμε. Εντάξει, και το ευχαριστούμε τον κύριο Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία που μας. Ωραία. Αυτό λοιπόν. Και την κυρία Μέρκελ. Ως προς το θέμα του τύπου, βεβαίως δεν μπορεί να επέμβει κανείς, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η δημοσιογραφία δεν είναι περιεχόμενο δημοσίου που εξαρτάται από το δημόσιο. Άρα, εγώ ποτέ δεν υπήρξα δημόσιος υπάλληλος, αν εννοείται αυτό. Αγαπητέ συνάδελφε. Δεν εννοούσε αυτό. Αν εννοείται αυτό, λοιπόν, εγώ δεν υπήρξα ποτέ δημόσιος υπάλληλος, δεν έχω καμία υπηρεσία, κανένα υπουργείο, καμία γραμματεία, κανένα γραφείο τύπου σε όλα τα χρόνια που εργάστηκα. Στην Ευρωβουλή. 4 χρόνια. Το 2004-2009. Mm-hmm. Ήμουν αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης, Πολυγλωσίας και Αθλητισμού. Ήμουν στην Επιτροπή Αναφορών, στην Επιτροπή και τη Σχέση. Σε ποια Ευρώπη, κύριε Μαυρομάτη? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κανονική, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που υπηρέτησα και στο οποίο ανήκουν 28 χώρες σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία η Ελλάδα είναι η μεγάλη τιμή για τη χώρα μας που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όσους πιστεύουν ότι δεν. Είναι πρέπει για την Ευρώπη τιμή που η Ελλάδα το θεωρούν το ίδιο και οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή ναι. Οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει. Βέβαια, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν έχει σημασία. Εγώ μπορώ να κάνω και άλμα εις ύψος ή ό,τι θέλετε, αν χρειαστεί καμιά φορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πριν 2 χρόνων απέναντι στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εγώ έζησα, γιατί από το 2009 μέχρι το 2014 σήμερα δηλαδή, ως ειδικός σύμβουλος στην Κομισιόν, δεν με έβαλε το ελληνικό κράτος και πάλι. Δεν σας λέμε δημόσιο υπάλληλο, μην ανησυχείτε. Πάλι, όχι, ανησυχώ σπόδρα, γιατί έτσι λένε για μας όλους. Όσοι πάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τουρίστες. Εγώ λοιπόν έχει και τουρίστες. Αυτό είναι θέμα το οποίο εσείς μπορείτε να ελέγξετε. Όσον με αφορά, δεν μπορώ να μιλήσω για όλους τους άλλους. Είμαι με βάση τα αποτελέσματα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 100%. Ξέρετε τι σημαίνει 100%. 299 ημέρες δεν έλειψα ούτε μισή ώρα. Ένα. Δύο. Πρώτος στις εκθέσεις, πρώτος στις τροπολογίες, πρώτος στις ομιλίες. Όλο αυτό το διάστημα της πενταετίας. Το 100% είναι το London School of Economics μαζί με το ULB, το Βερικό Πανεπιστήμιο, το περίφημο πανεπιστήμιο, είναι οι οποίοι έκαναν μια κατάταξη. Στα 55 λοιπόν χρόνια, μόνο 2 ευρωβουλευτές πέτυχαν να έχουν αυτό το απόλυτο. Και η μεγάλη τιμή και για μένα η χαρά είναι ότι αυτό μου έδωσε την προκαθεδρία για να με πάρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επαναλαμβάνω δεν ήταν με μέσον. Αν αυτό σας λέει κάτι. Άρα, για να βάζουμε και λίγο τα πράγματα στη θέση τους, για ποια Ευρώπη μιλάμε, μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ λοιπόν πριν από 3 χρόνια δεν ήθελα να ακούσουν για την Ελλάδα. Ήθελα να ακούσουν βεβαίως πολλοί άλλοι και στο εσωτερικό να βγει η Ελλάδα από την Ευρώπη, να πάει εκτός Ευρωζώνης, εκτός Ευρωκοινοβουλίου, να πτωχεύσει και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει. Συζητώ με τους 751 ευρωβουλευτές, γιατί ξέρετε κάτι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι καμία σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια, χωρίς παρεξήγηση, ως προς τις σχέσεις. Οι σχέσεις δηλαδή των ευρωβουλευτών από την άκρα αριστερά μέχρι την δεξιά, δεν λέω την κέντρο δεξιά, την δεξιά είναι από την άκρα δεξιά, ήταν πάντοτε οι άνθρωποι που συνομιλούσαν, αντάλλασαν απόψεις, γνώμες, συζητούσαν μεταξύ τους, έπιναν καφέ και έτρωγαν και δεν γινόταν παραπολιτικό, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, αν με επιτρέπετε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Έτσι. Βάλτε μια ανατελεία εδώ. Η Ευρώπη άλλαξε, μας είπατε, άλλαξε για την γνώμη των Ευρωπαίων. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε η Ευρώπη, αλλά ούτε και στους Ευρωπαίους, κύριε Τόλη. Ναι. Αρέσετε εσείς. Με την κριτική σκληρή που κάνει ο Τσίπρας στους Ευρωπαίους, η Μέρκελ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν θέλει να τον βλέπει ζωγραφιστό. Ωραία. Για να δούμε λιγάκι την ουσία των πραγμάτων, κατά τη γνώμη μου. Αφού είπαμε και δύο λόγια έτσι βιογραφικά, εγώ θα περιοριστώ σε ελάχιστα.
Είμαι διδάκτορ οικονομικών. Εντάξει, στη διαδρομή μου στάθηκα πάντα στον χώρο της αριστεράς, υπερασπιζόμενος όχι μόνο ιδέες, αλλά και ειδικότερα συμφέροντα των εργαζόμενων και του ελληνικού λαού συνολικά. Αυτό είναι αυτονόητο για ένα αριστερό, κατά τη γνώμη μου. Από εκεί ύστερα, σήμερα σαν Ευρωβουλευτής, υποψήφιος, συγγνώμη, σαν Ευρωβουλευτής, μοιραία έρχεται. Και το ίδιο και ο Μίνος και για την κυρία Δοντόρου. Ωστόσο, η κουβέντα που κάνουμε δεν είναι περί. Δεν το χρεώνω σε κανέναν, αλλά να σηματοδοτήσω καλύτερα έτσι την συζήτηση. Δεν είναι, ας πούμε, περί διαγραμμάτων, είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Καταρχήν, το Ευρωκοινοβούλιο, όπως ξέρετε, είναι ένας θεσμός, ο οποίος είναι περισσότερο διακοσμητικός, δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες. Με αυτή την έννοια, θα μπορούσε να έχει και εμείς είμαστε υπέρ του να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι καλό η αντιπροσωπευτική θεσμή για να μην είναι κενό περιεχομένου. Γιατί αυτός ο αντιπροσωπευτικός θεσμός που αναδεικνύει ο λαός άμεσα τους ορισμένους υποψηφίους που γίνονται ευρωβουλευτές, κανονικά τους δίνει και μια εντολή. Πώς και τι να πάνε και τι να αποφασίσουν. Όμως είναι εκτός γηπέδου, έτσι να το πω και λίγο. Μια και ο κύριος Ρωμάτης σηματοδοτεί εδώ την αθλητική αργό, με την καλή έννοια, την αθλητική διάλεκτο, τέλος πάντων. Εντάξει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ποιο είναι? Έχουμε μια πορεία δυστυχώς της Ευρώπης, ιδιαίτερα μετά από τη δημιουργία της Ευρωζώνης, που όλο αυτό το οικοδόμημα οικοδομείται σε αυταρχικότερη, αντιλαϊκότερη και εν τέλει. Μπορείτε να παρέμβετε, κύριε Ρωμάτη. Όχι, ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Ασφαλώς. Δεν θα αργήσω, άλλωστε δεν κάνουμε εδώ μονόλογους. Που είναι σε βάρος τελικά των λαών και των εργαζόμενων. Να διευκρινίσω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα ήταν υπέρ της πορείας ευρωπαϊκής ενοποίησης, αλλά με αυτές τις προδιαγραφές. Στην ουσία, ότι θα είναι μια Ευρώπη που θα τα κεκτημένα υποτίθεται του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής πορείας, αυτό που λέμε δικαιώματα, ξέρω εγώ, ανάπτυξη, όλα αυτά, θα μπορούσε να τα εγιβόταν ο ελληνικός λαός. Αυτά όμως, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, βλέπουν πάμε από το εγώ στο χειρότερο. Άρα λοιπόν, ασφαλώς και υπάρχει αμφισβήτηση και απόρριψη, προσέξτε με, της πολιτικής που εκπέμπει η Ευρωζώνη, ενώ αντίθετα ομόφωνα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωπαϊκή Αριστερά είναι υπέρ της ανατροπής αυτού του οικοδομήματος και της επαναθεμελίωσης, με συγχωρείτε. Αυτό είναι και το ουσιώδες και το διαχωριστικό. Και ναι, μεν οι ευρωβουλευτές σε θέματα που άπτονται του εθνικού συμφέροντος, και εγώ έχω την αίσθηση ότι και καλό είναι να έχουν σύμπνοια κτλ. Αλλά από ένα σημείο εκεί στερα, το τι γίνεται όμως και τι αποφασίζουν, δεν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Δεν ξέρω, είσαστε στην ενεργεία, κύριε Μαυρομάδη. Ευρωβουλευτής σήμερα, αλλά το όχι, είσαστε στο παρελθόν. Στο παρελθόν. Ωραία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εδώ όμως υπάρχει ένα κορυφαίο θέμα που δεν φτάνει. Εάν δεν διαχωρίζουμε τη θέση μας απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Εάν δηλαδή αποφασίζει το Eurogroup, τώρα πλέον οι κρατικοί προϋπολογισμοί, να μην τους ελέγχει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να τους ελέγχει τελικά το Eurogroup, ακόμα και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, περιφερειακής και δημοτικής αυτοδιοίκησης. Τώρα πια είναι αυτή η στεφάνη και να κλείσω αυτόν τον πρώτο γύρο. Άρα έχουμε κάτι σοβαρό. Και με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ανατραπεί και η πολιτική μνημονίου εδώ στην Ελλάδα, να γίνει μια άλλη πολιτική και η δύναμη εκείνη που πιστεύουμε, άμα σε εκείνη ο ελληνικός λαός, διαφαίνεται ότι είναι καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ και ασφαλώς εκεί θα δούμε και άλλες δυνάμεις που θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αναζωογόνησης, παραγωγής, ανασυγκρότησης. Να ακούγονται την κυρία και θα τα συμπληρώσω και μόνο μάτι. Ναι, γιατί πρέπει αυτά όλα βεβαίως να έχουν και κάποια σειρά για να απαντηθούν, όχι ως. Παρακαλώ, ένας διάλογος. Εντάξει, και εγώ κάπου μπορεί να παρέμβω. Ότι η Ευρώπη δεν θέλει, η κυρία Μέρκελ δεν θέλει. Γιατί εδώ είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα και εγώ τα βλέπω διαφορετικά γιατί υπήρξα μέσα εκεί και επομένως έχω και τις αντιπαραθέσεις, αν θέλετε, ως προς το θέμα και των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Είναι κάτι άλλο διαφορετικό αυτό που βιώνεται σε Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρώπη. Αυτό ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετικά. Όλοι ματώνουμε. Και εγώ είμαι του ελληνικού λαού, παιδί. Δεν είμαι από αυτούς που έχουν. Δεν ματώνουν όλοι, θα έλεγα. Δεν ματώνουν όλοι, προσέξτε με αυτό. Όχι, υπάρχει μια μικρή μειοψηφία η οποία πλουτίζει και περίοδο κρίσης. Έχω στοιχεία γι' αυτό και δεν θέλω να σας διακόψω. Αλλά να είναι τα δικά σας βεβαίως. Όχι, τα ξέρετε καλύτερα. Άλλα, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο ελληνικός λαός γενικότερα δεν είμαι εγώ. Έτσι. Εγώ δεν κάνω ούτε προς τη δημοκρατία, την οποία βέβαια έχει γίνει ένας φετερισμός, το να πούμε ότι δημοκράτης είναι μόνο εκείνος που πιστεύει στην αριστερά, την άκρα αριστερά, αν μου επιτρέπετε. Και εμένα να μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Δεν είναι το τι διαχειρίζεις, είναι και η πράξη. Αν υπερασπίζεσαι, παραδείγματος χάρη κύριε Μαυρομάτη, να μην μιλήσουμε συγκεκριμένα. Εδώ έχουμε ένα σύνταγμα. Το οποίο εν τέλει το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο τρόπο που ήσανε. Αυτό το σύνταγμα έχει παραβιαστεί, βάναυσε. Αλλά πάλι λες φορές με αυτές τις δανειακές συμβάσεις. Λοιπόν, εσείς
καταγγέλλετε αυτές τις παραβιάσεις. Εσείς, σαν φυσικό πρόσωπο, δεν θέλω να σας φέρω σε κάποια δύσκολη θέση, αλλά το κόμμα αυτό το οποίο εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή ήταν υπέρ και τις παραβίασε. Άρα λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Πώς μιλάμε για τη δημοκρατία, εάν το θεμελιώδη κανόνα, το θεμελιώδη νόμο τον παραβιάζουμε επί 24 ώρου βάσεως? Θα ήθελα να ακούσω. Γίνεται δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια αυτό? Όχι, τα τρία. Από τον κύριο Παπαντρέου σε συνέχεια ο κύριος Παπαδήμος στις Δανειακές Συμβάσεις. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία. Είπα, εγώ λέω η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια έγιναν όλα όσα βλέπουμε. Συγγνώμη, πάλι σε αυτό το χρόνο. Παρακαλώ. Έχει χρόνο. Τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό ακριβώς. Εγώ είπα δηλαδή αυτά τα τελευταία χρόνια και εντοπίζω συγκεκριμένα τις πολιτικές μνημονίου που έχουν ευθύνες. Έχουν ευθύνες, με συγχωρείτε. Και ο Παπαντρέου. Και ο κύριο Παπαντρέου και ο κύριο Βενιζέλο και ο κύριο Σαμαρά, όλοι αυτοί άλλοι έχουν ευθύνε. Και άλλοι ήταν στην κυβέρνηση. Και άλλοι ήταν στην κυβέρνηση. Και άλλοι ήταν στην κυβέρνηση. Και υπουργοί. Όχι, ήταν και άλλοι από την αριστερά στην κυβέρνηση. Και είπα και η Δημάρ. Έχει η Δημάρ, ασφαλώ. Και το λαό έχει. Οι ψευδεστήσει ότι ξέρω εγώ είναι έτσι τα πράγματα, ότι είναι ξέρω εγώ περίβατο. Ασφαλώ και έχουν ευθύνε. Θα του ερεμήσετε ή θα του ανεβάσετε ακόμα και τον τραπέζο? Εγώ δεν ανέβασα τον τόνο της φωνής μου και αυτό είναι πάνω μέσα στη συζήτηση. Δεν μαλώνουμε πρώτον. Έτσι, δεύτερο, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα αντιπαραθέσουμε και τα οποία με καλή πίστη. Θα με χαροποιήσει ιδιαίτερα ένας επικοδομητικός διάλογος. Γιατί εδώ είναι ένα. Έχω να κάνω με αξιόλογους ανθρώπους, γι' αυτό δεν παρεμβαίνω, γιατί εμείς δημοσιογράφοι μιλήσαμε πάρα πολύ. Τώρα μιλήστε εσείς στο λαό. Κοιτάξτε το κατάματα και μιλήστε. Τον κατάματα, εγώ προσωπικά τουλάχιστον έχω κάνει 85% το γύρο της Ελλάδας ήδη με αφορμή την ψήφο και με αφορμή της μίας περιφέρειας. Γνωρίζω τι λέει ο ελληνικός λαός και αφομοιώνω και παίρνω βεβαίως τα χρήσιμα συμπεράσματα για μένα. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως σημείο αναφοράς για την όποια τοποθέτησή μου στη συγκεκριμένη εκπομπή και σε όποιες άλλες βρέθηκα ή θα βρεθώ, δεν σας κρύβω ότι έχω τους φίλους τους αγαπημένους, τις φίλες, τους συνεργάτες, τον κόσμο που γνωρίζω τόσα χρόνια μέσα από την προσωπική διαδρομή και την επαγγελματική και την κοινωνική. Μεταφέρω λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση με όλο το σεβασμό αυτά που συζητούμε όλοι εμείς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ιδιαιτέρως στις κοινωνικές μας αναστροφές, στις επαγγελματικές μας συνεργασίες, από τον καναπέ του σπιτιού μας έχοντας στη διάθεσή μας το τηλεκοντρόλ και πιστεύοντας ότι με το τηλεκοντρόλ θα αλλάξουμε κατάσταση, αλλά δυστυχώς μόνο κανάλι μπορούμε να αλλάξουμε. Και μιλώ σε ένας άνθρωπος, όπως τοποθετήθηκα και προηγουμένως, που επιθυμώ να είμαι πιο ενεργός πολίτης, που σημαίνει και πιο σωστά ενημερωμένος πολίτης, που σημαίνει και πιο υπεύθυνα τοποθετημένος πολίτης. Είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου να τονίσουμε αυτή τη στιγμή ότι η συζήτηση που μέχρι τώρα έχει γίνει σε σχέση με τα θέματα του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωεκλογών, είναι σχετικά περιορισμένη, ίσως γιατί πέφτει και σε μια συγκυρία χρονική τέτοια, όπου ακριβώς επειδή έχουμε τρεις εκλογικές διαδικασίες, αν το δούμε λίγο διαφορετικά, τις αυτοδιοικητικές, τις περιφερειακές και μετά, οπότε ο κόσμος έχει δεχτεί ένα καταιγισμό πληροφόρησης. Και από την προσωπική μου εμπειρία, από την επικοινωνία με τον κόσμο, οφείλω να σας πω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, το οποίο ή δεν είναι σωστά ενημερωμένο, ή θεωρεί ότι με το να απέχει από τη διαδικασία και να μην πάει καν να προσέλθει στις κάλπες να ψηφίσει, τιμωρεί τις όποιες πολιτικές τον έχουν δυσαρεστήσει ή φέρει σε απόγνωση, γιατί οφείλουμε να τα πούμε αυτά. Και πολλά θέματα δεν τα γνωρίζει. Είναι φοβερό να σας πω, ειλικρινά, με σεβασμό το λέω προς την άγνοια των ανθρώπων που την εισέπρασα εκ μέρους των, ότι υπάρχει κόσμος και ηλικιακά νέος κόσμος, όπου δεν γνωρίζει ότι το ευρωψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για όλη την Ελλάδα. Αυτό που σας λέω αποτελεί προσωπική εμπειρία, διαπίστωση. Μια καταγραφή την οποία και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν από αυτή την συζήτηση, νομίζω και θα πρότεινα, θα προέτρεπα όλους μας, να δώσουμε και κάποιες χρήσιμες και ουσιαστικές πληροφορίες για να μπορέσουμε να αξιοποιήσει και το μέσο. Έτσι. Σε αυτή τη μάχη του Σταυρού, θα σας πω, κύριε Παναγιώτου, και προσωπικά σε ό,τι αφορά στο άτομό μου, δεν πήγα σε αυτή τη διαδικασία νιώθοντας την ανάγκη να εκλεγώ Ευρωβουλευτής. Πήγα σε αυτή τη διαδικασία για να αποκτήσω και μία εμπειρία εκ των έσω για το πώς λειτουργεί το περιβάλλον αυτό, το οποίο μου είναι άγνωστο, οφείλω να ομολογήσω. Γι' αυτό το πολιτικό και το πολιτικό. Το πολιτικό. Νομίζω ότι ο κόσμος γενικά στη λέξη πολιτική. Σας ζητώ χιλιά συγγνώμη, στη λέξη πολιτική. Ο κόσμος αντιδρά πια αλλεργικά. Μα έχουν κατασκοτωθεί όλοι να γίνουν υποψήφιοι. Αλλεργικά. Εγώ είδα μια στροφή του κόσμου στην πολιτική.
Και ο τελευταίος θέλει να γίνει. Αλλεργικά. Η... αλλεργικά. Σε αυτές τις εκλογές είναι υποψήφιος. Τόσο στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και στο επίπεδο της Ευρωβουλής. Αυτό που θεωρώ πολύ και... σημαντικό γεγονός είναι ότι νέοι άνθρωποι, και θα μου επιτρέψετε, είμαι στο μετέχμιο να θεωρούμε νέα. Νέα, αλλά. Έτσι, όχι, όχι, προ Θεού. Δεν έχω πρόβλημα να πω και την ηλικία μου. Απλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ελπιδοφόρο, πολύ παρήγορο, πολύ αισιόδοξο να βλέπουμε νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τα κοινά. Μα η πολιτική δεν είναι για τους νέους ανθρώπους. Θα σας πω, θα μιλήσουμε για αυτή, θα μου επιτρέψετε σε κάποια άλλη συζήτηση λίγο καιρό μετά, να μοιραστώ μαζί σας τις διαπιστώσεις που θα έχω κάνει λίγο καιρό μετά, διότι δεν σας κρύβω, δεν υπήρξα ποτέ κομματικά τοποθετημένη και ενταγμένη μέχρι τώρα σε κανένα φορέα και η μοναδική στιγμή που αποφάσισα να το κάνω αυτό. Ήταν όταν ο κύριος Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, διαχώρισε τη θέση του εν μέσω μνημονίων και πολιτικών που ξεπουλούσαν και την πατρίδα και τις όποιες ηθικές αξίες διέθεταν και προέβη στην κίνηση αυτή. Φλερτάρετε λίγο με το διπλανό σας, πολιτικά εννοώ, ως Ανεξαρτήτοι Έλληνες, με το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τόλιο. Θεωρώ ότι σε κάθε χώρο υπάρχουν απόψεις. Καταρχήν θεωρώ ότι. Σαρκός είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε αντίπαλοι, ούτε είμαστε σε κάποια αρένα και κάποιος θέλει να είναι πιο ισχυρός και να επιβληθεί στον άλλον. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες έχουν μία χρυσή ευκαιρία με αφορμή τις ευρωεκλογές να επιλέξουν πρόσωπα. Είτε πρόσωπα νέα, τα οποία τα γνωρίζουν όμως από τα παλιά και γνωρίζουν τις διαδρομές τους και το κατά πόσον έχουν υπάρξει συνεπείς σε αυτές, με τις αξίες που πρέσβευαν. Είτε να επιλέξουν άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας, διαθέτουν όμως την απαιτούμενη, κατά την ταπεινή μου άποψη, εμπειρία και γνώση, όπου σε συνδυασμό με τη νεότητα και τη σύγχρονη ματιά θα μπορέσουν να αποτελέσουν έναν πάρα πολύ καλό, ισχυρό κρίκο Ελλάδας να μας εκπροσωπεί στην Ευρωβουλή. Σας κατηγορούν για τα αμφίσιμα μηνύματά σας, κύριε Τόλι. Λοιπόν, θέλετε να το κάνετε σαν ερώτημα, δεν με πειράζει. Εγώ πάντως το κατάλαβα αυτό που θέλετε, τον υπενιγώ. Κοιτάξτε, όπως είπα. Προβοκάρω λίγα τη συζήτηση. Δεν πειράζει. Καλό είναι μέσα από μια προκλητική ερώτηση, να το πω έτσι. Διευκολύνεται και η αποσαφήνιση του λόγου και, εν πάση περιπτώσει, και διευκολύνει και η κατανόηση του τι προτείνει ένας φορέας, ένα κόμμα, όταν ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού. Εμείς από τη δική μας πλευρά, θα ήθελα να το επαναλάβω αυτό. Ότι ξαναλέμε, είμαστε υπέρ της πορείας για ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά με όρους λαών και εργαζόμενων. Και αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Και διαχρονικά αυτό ο χώρος ο δικός μας το έχει κατά επανάληψη συμπυκνώσει σε κάποια πολύ σημαντικά και βασικά. Δηλαδή, εάν πηγαίνουμε για μια ενοποίηση, δεν μπορεί, ας πούμε, θεμελιώδη δικαιώματα να καταργούνται. Και έχουμε δει εδώ ότι οι πολιτικές λιτότητες δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα τις περιφέρειες που φέρουν από πολιτικές μνημονίου, και έχουμε περικοπές και κοινωνικών δαπανών, αλλά και αφαίρεση δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων κλπ. Τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεύτερον, στο επίπεδο της πολιτικής και ποιοι αποφασίζουν. Παλιότερα, ο κ. Μαυρομάτης τα ξέρει πολύ καλά ότι, αφού έχει κάνει και ευρωβουλευτής, υπήρχαν αυτά τα όργανα τα οποία ήταν σκιώδη σαν υπερεθνικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ. Που κάτι αποφάσισε και τέλος πάντων. Τώρα, όλος αυτός ο άξονας μετατοπίζεται πέρα από τον Γάλλο-Γερμανικό που ήταν μόνο στη Γερμανία. Δηλαδή, με συγχωρείτε, η Γερμανία αυτή τη στιγμή, σαν Γερμανία, και όχι, αν θέλετε, εν τέλει και ο ελληνικός λαός, γιατί και οι Γερμανοί, οι εργαζόμενοι, υποφέρουν από μια πολιτική περιορισμού των μισθών κτλ. Προκειμένου η Γερμανία έχει ένα σχέδιο, έτσι δεν είναι, να πλήξει την ανταγωνιστικότητα των νότιων χωρών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτή την κατάσταση η οποία είναι προς αντιδραστικότερη κατεύθυνση, συγγνώμη. Αντιδημοκρατική, για να το κατανοήσουν καλύτερα οι τηλεθεατές μας, προς αντιδημοκρατική κατεύθυνση εξέλιξη του οικοδομήματος της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης. Οι λαοί δεν αποφασίζουν, συγγνώμη. Θα το δεχτούμε. Αυτό δεν έχει να κάνει με το όραμα. Αν δεν το δεχτούν, σχέδιο B έχετε ετοιμάσει. Ωραία. Γιατί πρέπει να φτάσουμε στο κύριο. Κοιτάξτε, είναι ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι ακαμφώδη και ουσιώδη, τα οποία πρέπει ο καθένας να πει ενώπιον στον οποίο τι γίνεται. Για μας το μνημόνιο πρέπει να καταργηθεί. Πώς έχει καταργηθεί.
Ναι, έχει καταργηθεί, ετοιμάζεται ένα καινούριο. Το καινούριο είναι η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει 18 δισεκατομμύρια φόροι στην περίοδο 2014-2018 και 17 δισεκατομμύρια περικοπές δαπανών. Δαπανών δηλαδή τι, κοινωνικών δαπανών, αναπτυξιακών κτλ. Αυτό προχτές έγινε. Αυτό δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε. Δεν είναι δικά μας. Γιατί μέχρι το 2018 δεν είναι πρωτοτυπικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μια κατεύθυνση. Αυτά τα στοιχεία είναι σαφή όσον αφορά τις πολιτικές. Άρα λοιπόν ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ικανοποιήσει το στοιχειώδες ότι αυτό που έλεγε για το χρέος, να κουρευτεί το χρέος που δεσμεύτηκε το 2012, πηγαίνει στην συνέχεια. Εδώ πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα. Για μας λοιπόν το δεύτερο είναι να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Εδώ ερχόμαστε στο κρίσιμο, στον πυρήνα του προβλήματος. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να μεσάνει. Αν θέλετε και οι Άγιοι Πάντες να κατέβουν έτσι σχηματικά, το λέω κάτω, εδώ στην Ελλάδα, εάν δεν διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, δεν υπάρχει μέλλον. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα. Και να πούμε, κύριοι, η Ελλάδα είναι στο κόκκινο. Ο ελληνικός λαός υποφέρει. Δεν πάμε πίσω. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Το λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ακούει κανένα. Ναι, όχι. Το αλλά πούμε παρακάτω. Τι θα κάνουμε εμείς, ένα λεπτό. Πού διαφέρουμε από εδώ και εσά. Εμείς διαφέρουμε στο εξής. Εμείς το λέμε αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να πούμε, κοιτάξτε, προειδοποιητικά δεν θα δίνουμε τους τόκους των χρελισίων, τους τόκους των δανείων. Θα μου πείτε, μα από. Βέβαια. Και να επικαλεστούμε και το διεθνές δίκαιο, με συγχωρείτε. Την κατάσταση ανάγκη. Σιγά σιγά ξέρω που θα το πάτε και δεν θα το αποφύγω τώρα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Άρα αποφασιστικά λέμε δεν μπορούμε αυτό να το ξεχρεώσουμε αυτό το χρέος. Μα υπάρχουν διάφορα σενάρια, όλα σενάρια ακούγονται. Και για επιμήκυνση μεγάλη και για μικρότερα επιτόκια και με όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει και γι' αυτό για μας είναι κεφαλαιώδες να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους να ανασάνει ο ελληνικός λαός. Διαφορετικά δεν έχουμε προοπτική. Και βέβαια, και αν μας πούνε, με συγχωρείτε, και αν μας πούνε τι, μας βγάζουν έξω από την Ευρωζώνη, εδώ έχουμε απάντηση. Έχουμε πει προτεραιότητα η σωτηρία του ελληνικού λαού και ύστερα η Ευρωζώνη. Εάν κάποιο από του παρευρισκόμενου θεωρεί ότι πρώτα είναι η Ευρωζώνη και ύστερα είναι η σωτηρία του ελληνικού λαού, ας το πει. Με πάτε στο αν είναι ή όχι φετίχη δραχμή τώρα. Με συγχωρείτε, δεν με ενδιαφέρει. Ή το ευρώ, όχι, το γιούρο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Η Ευρωζώνη είναι κάτι πιο συνθέτω, συγγνώμη, το νόμισμα, για να μην κάνουμε και δαιμονολογία, το νόμισμα. Συνδέεται με την νομισματική πολιτική. Και ασφαλώς η Αμερική που έχει το δικό της νόμισμα και η Αγγλία και η Ιαπωνία έχουν ένα πλεονέκτημα. Κυριαρχούν οι χριστιανοδημοκράτες. Δεν δέχονται το λόγο σας, τον αιρετικό εντός αγωγικών λόγο σας και λένε κατεβάζουν το διακόπτη. Α, συγχτήρε στις Έλληνες. Τι κάνουμε από εκεί πέρα. Όχι, ένα λεπτό. Εμείς λέμε πολύ απλά. Εμείς δεν θυσιάζουμε τον ελληνικό λαό για χάρη του οικοδομήματος. Στο τέλος, δεν μας ρωτήσανε. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι το έφτιαξαν αυτό το οικοδόμημα. Και δεύτερον, μας έδωσαν και οδηγίες και συνταγές για να σωθούμε, που μας πήγαν εκεί και κάτω. Γιατί ο στόχος δεν ήταν, το είπε η κυρία Μέργκελ, δεν ήταν να σωθεί ο ελληνικός λαός, αλλά ήταν να σώσει με την Ευρωζώνη. Έτσι το έχουν πει αυτό. Λέω πράγματα γνωστά τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητήσουν. Επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου, γι' αυτό και όλες οι δηλώσεις, όλες οι τοποθετήσεις της κυρίας Μέρκελ πουθενά δεν έχουν ένα λόγο συμπάθειας για τον ελληνικό λαό. Έχουν. Δεν έχουν. Είναι ρητορικά τα εύσημα αυτά. Είναι ρητορικά τα εύσημα. Εάν πραγματικά, επιτρέψτε μου να σας πω. Αναγνώρισαν τις θυσίες του ελληνικού λαού. Έχω ζήσει στη Γερμανία, κύριε Παναγιώτη, και έχω σπουδάσει. Και πιστέψτε με, αυτό που ζει ο ελληνικός λαός είναι ένα δράμα. Είναι η σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Αυτά που βιώνουν τα σπίτια ολονών μας. Γιατί ένα πράγμα που πάντα με αποθούσε όταν άκουγα πολιτικούς ήταν οι πολιτικοί να λένε ο κόσμος και ο λαός. Εμείς είμαστε. Προσωπικά εγώ νιώθω πιο βγαλμένη από το λαό, δεν μπορώ να σας πω ότι νιώθω. Όταν έχω φίλους, συγγενείς, γνωστούς που ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη διαλύθηκαν οι ζωές τους. Ας έρθει η κυρία Μέρκελ και όλοι οι Ευρωπαίοι, οι εταίροι, να ζήσουν την πραγματική κατάσταση, όχι την εικονική πραγματικότητα. Η πολιτική ανάγνωση των αριθμών είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό που βιώνουμε όλοι εμείς στην καθημερινότητά μας, που πραγματικά κοντεύει το οξυγόνο να φτάσει πια, να μην υπάρχει για να ανασένουμε και να υπάρχουμε, νομίζω είναι κάτι αδιανόητο. Ζητώ συγγνώμη για τα μνημόνια. Εγώ είμαι στη Βουλή. Καλή το κοινοβουλικό. Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλο. Παρακαλώ. Γιατί εδώ ξεκινήσαμε. Ωραία, ξεκινήσαμε. Ορθολογικά. Όχι, η μπάλα δεν μιλάμε ευρωπαϊκά καταρχήν. Μιλάμε εσωτερική πολιτική. Ωραία. Συνυφασμένη η εσωτερική πολιτική, μου επιτρέπετε. Ναι, αλλά αν θα αρχίσω. Αν μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Απλώς επειδή εγώ ήθελα προηγουμένως για να κολλήσουμε το ένα με το άλλο τις ερωτήσεις και απαντήσεις, οι οποίες δεν μου δόθηκε η δυνατότητα, και τώρα ξέφυγε κατά την προσωπική μου εκτίμηση ένα θέμα για το οποίο πίστευα ότι ήρθα, συγγνώμη αγαπητέ συνάδελφε, να συζητήσω. Δηλαδή, εγώ διεκδικώ την ψήφο του ελληνικού λαού για να γυρίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για ποιο λόγο?
Είναι με ένα λόγο ερώτημα. Έλατε. Αυτό και λοιπόν. Το λέω για εσάς, για όλους μας το λέω. Αυτό είναι αυτή. Επαναλαμβάνω. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθα γι' αυτό. Ωραία. Αυτό θα μπορούσα να το πω στην συνέχεια, ωραία, εφόσον ο αγαπητός συνάδελφος που συντονίζει την εκπομπή έχει χρόνο για να το κάνει. Εγώ όμως θέλω να μείνω στα εξής, γιατί παρακολούθησα ένα δίδυμο αυτή τη στιγμή με όλο το σεβασμό, το οποίο έχουμε και ανάγεται στην εσωτερική πολιτική, όπου δεν έχουμε διακρίνει όπως πάντοτε από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, να μου επιτρέπετε περισσότερο, κανένα θετικό σημείο αυτής της κυβέρνησης. Είναι όλα αρνητικά. Συγγνώμη, ακούστε. Εγώ θα σας παραπέμψω τότε λοιπόν, επειδή με έχετε υποχρεώσει, εγώ ήθελα να σεβαστώ απόλυτα τον διάλογο. Σας λέω λοιπόν, δεν είναι καλόπιστη, γιατί προφανώς, αν συνονοηθεί μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τα κορυφαία στελέχη, τι λέει τη μία, τι λέει την άλλη και την άλλη, ώστε να έχουμε μια κοινή πολιτική περιμένουμε. Να ολοκληρώσω. Όχι, η Νέα Δημοκρατία στο Δήμο Αθήνα. Να ολοκληρώσω, μου επιτρέπετε. Η Νέα Δημοκρατία συνοηθεί στην Θεσσαλονίκη. Ένα λεπτό, όχι, κάτσε. Πετάξτε κάτι. Η κυρία Γιαννάκου με τον κύριο Πεντάκο συνοηθήκαν. Εγώ σας μίλησα. Αν αρχίσω να περιγράφω αγώνα, δεν θα μιλήσει κανένα μα. Αν θέλω, το κάνω εγώ αυτό. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, όσο σας άκουγα τόσο, η μπάλα επιστρέφει. Η μπάλα λοιπόν η οποία επιστρέφει είναι εξαρτάται από πού επιστρέφει. Λοιπόν, δεν μίλησαμε για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Επαναλαμβάνω το τι δηλώνει για στελέχη σας. Επαναλαμβάνω τα στελέχη σας, τι δηλώνει για την οικονομία, την οποία εσείς επικαλείστε ότι το κακό είναι σήμερα όλη η Ελλάδα και αυτή τη στιγμή ξεπάνει. Ακούστε όμως και τα δικά μου. Δεν απάντησα σε αυτά που είπατε. Μα δεν αφήνετε. Απάντησα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί μου είπατε. Είστε αξιωματικοί αντιπολίτες, κύριε Τόλε. Εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν μου επιτρέπετε να σας πω, όπως κάθε φορά συμβαίνει, και εγώ μπορώ όχι να αντιπαρέλθω, να μπορέσω να συζητήσω ανάλογα με επιχειρήματα ευρωπαϊκού λοιπόν θέματος. Εγώ λοιπόν είπατε εσείς το ένα το άλλο τα οικονομικά, βεβαίως είναι αυτά που γνωρίζετε, και εγώ σας λέω συνεννοηθείτε πρώτα μεταξύ σας στο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Εντάξει, δεν θέλω να σας φέρω τώρα τα πρακτικά για το αρχείο μου. Για να κάνω την άλλη φορά θα συναντηθούμε. Λοιπόν, την άλλη φορά που θα συναντηθούμε. Δεν είναι έτσι, γιατί να σας πω κάτι. Την άλλη φορά που θα συναντηθούμε. Μια μικρή διακοπή. Κάντε μου τη χάρη. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Εμείς τι είμαστε. Συνοπόλυτα αναρχικό. Δεν κατάλαβα ξαφνικά. Επικαλείστε πάλι τη θέμα της δημοκρατίας. Σας το είπα. Μην το κάνετε αυτό. Κάνετε λάθος. Μην κάνετε λάθος. Είναι αυτό το θέμα που μου λέτε είμαστε δημοκρατικό και οι άλλοι τι είναι. Κύριε Μαυρομάτη, τι είναι. Φασίστες, τι είναι από όλα. Επομένως, συγγνώμη, γιατί όπως και εγώ ξέρω και σεβάστηκα το παρελθόν σας. Σεβαστείτε κι εσείς αυτό που σας είπα που δεν το περιέγραψα. Λοιπόν, αφήστε στο λοιπόν κοινοβούλιο το ελληνικό πρόσφατα έγινε κουβέντα και ο κύριος Κακλαμάνης διαφοροποιήθηκε και ο κύριος Σαμαράς, ενώ δεν παρακολουθεί το ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα, κατά κανόνα. Έτσι πιστεύετε. Με συγχωρείτε, είναι γεγονός αυτό. Ναι, πρέπει να είναι παρόν. Τον έχουν προκαλέσει να μιλάει. Με τα τρία άτομα στη Βουλή. Αυτό θέλετε. Αφήστε τώρα αυτό και ακούστε αυτό που θέλω να σας πω. Λοιπόν, δεν έρχεται στη Βουλή. Και όταν ήταν η διαφοροποίηση του κ. Κακλαμάνης, πήγε στην έδρα, έδωσε μια εντολή και διαγράφει. Ένα κομματικό δεν κατάλαβα. Αφθορεί και παραχρήμα ο κ. Το κομματικό αυτό, δηλαδή το θέλετε εσείς. Το κομματικό δεν το σέβεστε. Λοιπόν, θα κάνετε κομμάτι και στα άλλα κόμματα, πώς θα αντιδρά. Αν ήταν έτσι, μιλάτε, θα έλεγα λοιπόν ότι όλο το Πασόκ που έχει μεταφερθεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπρεπε να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Σλόγγαν είναι. Ακούστε τώρα. Το σλόγγαν σας είπα, μην το επικαλείστε. Γιατί όπως είπα το Δημοκρατία, σας λέω, μην είπατε και ότι ο κύριος Κακλαμάνης. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ θα λέγα στον κύριο Παναγιώτου, που μια και συντονίζει την κουβέντα, θα ήταν θεμητό. Ένα λεπτό ο καθένα ή δύο λεπτά. Δεν είναι δύο λεπτά, γιατί είπατε εσείς δεν μια ζωντανή συζήτηση. Αφήνετε να σου πω και κάτι. Ο αυθόρμητος διάλογος. Εγώ πρέπει να απαντήσω σε τρεις θέσεις και εγώ είμαι μόνος. Δίνει και κάποιες απαντήσεις. Γιατί α αφήσουμε το τυπικό. Εδώ αφήσατε εχμές ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Δημοκρατία και το αντίστροφο. Και η Νέα Δημοκρατία για το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ξέρετε τι παρακολουθούν αυτή τη διαμάχη. Ο κύριος Μαυρομάτης, συγγνώμη, δεν θέλει να δεχτεί αυτό που ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όχι μόνο ομόφωνα εκφράζει και το αγωνίζει ομόφωνα. Κοιτάζει τις αποχρώσεις. Και στις αποχρώσεις του απάντησε με τις αποχρώσεις του όρου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κομμουνιστική. Δεν λέει τίποτα. Κύριε Τόλε, για να κάνω το σύγχρονο διαβόλο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται εκνευρισμένος με τις δηλώσεις ενίοτε λαφαζάνη που βγαίνει και λέει ότι δεν θα δώσουμε όλα. Δεν ισχύουν αυτές. Θα μπορούσα να προτείνω κάτι. Παρακαλώ. Μία μόνο πρόταση. Θα μπορούσαμε να δώσουμε μία άλλη προοπτική στη συζήτηση και να δεχτούμε ότι
οι εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις εξελίξεις. Σωστό. Αυτό. Αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω προσωπικά για να φύγουμε από τη λογική των χρωμάτων και των κομματικών παρατάξεων. Πρέπει να δούμε όμως, παρακαλώ πολύ, ορισμένα πράγματα τα οποία έρχονται και λέγονται να έχουν και μια απάντηση. Η απάντηση λοιπόν απευθύνεται σε μένα, που αν θέλετε μιλώντας για την Ευρώπη και την Ελλάδα στην Ευρώπη, άλλοι μπορεί να μην τη δέχονται. Δικαίωμά τους. Ο ελληνικός λαός λοιπόν θα κρίνει αν πρέπει να είναι μέσα στην Ευρώπη, έξω από την Ευρώπη, μέσα στη δραχμή, εκτός δραχμής και παντελώς. Εγώ δεν επικαλέστηκα σε ποια ομάδα θα ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ από την 25η-26η Μαΐου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί φέρνω σε δύσκολη θέση πολλές φορές συναδέλφους μου αγαπητούς, με τους οποίους έχω εκλεκτότατες σχέσεις, επαναλαμβάνω, από το Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι την δεξιά. Εγώ νόμιζα λοιπόν ότι σήμερα, μιλώντας για δημοκρατία, θα περίμενα να ακούσω τι θα κάνουμε, κύριε Μαυρομάτη, μαζί εμείς οι 21 ή όποιοι εκλεγούν απέναντι στους ευρωσκεπτικιστές που χθες μόλις φέρνουν 109 μέσα μέλη με τις δημοσκοπήσεις από όλα τα κράτη-μέλη. Κανείς δεν το είπε. Αυτό θέλουμε να το ξεπεράσουμε. Έτσι θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διεκδικήσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Ένα. Δύο. Αναφερθήκατε σε κάποιες διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχατε απόλυτο δίκιο ως προς τις προθέσεις της μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προθέσεις δηλαδή, ποιος κάνει κουμάντο. Γερμανία. Όντως, δεν μιλάω για κράτη, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πούμε και για τη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα ήταν με τις διάφορες συνθήκες, είτε λέγεται Νίκαια, είτε λέγεται Ρώμη, είτε λέγεται Ρότερνταμ ή οτιδήποτε Άμστερνταμ. Ή Μάστριχτ το τελευταίο. Σας λέω λοιπόν ότι η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία θα μπει σε εφαρμογή πιστή αυτή τη φορά από τις 26 του Μάη, Ιούλιο, είναι η ορκομοσία των νέων ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο, αναδεικνύουν πραγματικά ένα διαφορετικό τρόπο δημοκρατικότερης, προσοχή, όχι δημοκρατικής, δημοκρατικότερης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Τι σημαίνει? Ότι μέχρι τώρα οι όποιες αποφάσεις ελάμβανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβάνω εμού που ψήφιζα, επήγαιναν στο Συμβούλιο των Υπουργών, στη συνέχεια στη Συνόδους Κορυφής των Αρχηγών, η οποία πέριξε, έριχναν και έκαναν. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα. Αυτό δεν ισχύει πια. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα όποιον πάνε στις Βρυξέλλες από τις 26 Μαΐου. Δηλαδή, μία ενιαία ισχυρή φωνή ελληνική, χωρίς να κάνουμε ερωτήσεις εναντίον της Ελλάδος, επειδή η κυβέρνηση δεν είναι δική μας. Εννοώ, όπως είναι. Αυτά που συνέβαιναν τα ξέρουν. Δεν θέλω ένα-ένα τα κάνω. Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Δεν ξέρω τι ήταν. Υπήρχαν και άλλοι. Δεν ήταν μόνο τη Νέα Δημοκρατία βουλευτέ. Για όνομα Θεού. Είπαμε και είπε πολύ σωστά ο Γιώργος, είχαμε φωνές και σε κάποια θέματα εθνικά ομοφωνίας και ομοψυχίας. Αλίμονο, εάν αυτό δεν το αντιμετωπίζαμε ως μια ενιαία φωνή. Αλίμονο. Όμως, στις μετέπειτα παρεμβάσεις ορισμένων υπήρχαν και αντιθέσεις. Δεν είναι υποχρεωμένο, δηλαδή, επειδή εγώ ψηφίζω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και αποφασίζουμε κάτι, πρέπει να ισχύει και για τους άλλους. Αυτή λοιπόν η δημοκρατικότερη διαδικασία θα είναι εφικτή αυτή τη φορά. Περνάω σε ένα άλλο σημείο που σημειώσετε πολύ σωστά. Το 2004, όταν μπήκα στην Ευρωβουλή, ολοκληρώνω. Υπήρχαν 97 οδηγίες οι οποίες δεν είχαν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Υποχρέωση η οποία έπρεπε να γίνει. Φτάσαμε σήμερα, τουλάχιστον αυτό που μπορώ να γνωρίζω ως νούμερο, 12 έως 14 που μένει ως εκκρεμότητες και σημαίνει οδηγία ότι να μην μπαίνει στην Επιτροπή Αναφορών, στην οποία είχα έρθει, ήμουν εγώ μέλος, να έρχονται οι Έλληνες να διεκδικούν δικαιώματα τα οποία οι οδηγίες τους έδιναν την δυνατότητα προσφυγής και να μην δικαιούνται. Είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Είναι λοιπόν ένας κικαιώνας βέβαια, είναι... Δεν λέω του Μινόταυρου, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση όλη αυτή, αλλά πιστεύω πολύ διαφοροποίηση, πιστεύω στη διαφοροποίηση αυτή που σας είπα ότι εγώ... Κάντε ένα σύντομο σχόλιο και μετά θα δώσετε εσύ. Ωραία, ήθελα να πω το εξής. Μιλώντας για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και για την, αν το πω έτσι, την ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωβουλή, επαναλαμβάνω κάτι που το αναγνώρισε ο κύριος
Και πιστεύω ότι αυτό δύο είναι κοινό. Συμφωνώ. Που ασφαλώς σε θέματα τα οποία αγγίζουν συνολικά τη χώρα και μπορούμε οι ευρωβουλευτές να έχουν κοινή στάση κτλ. Το θεωρώ αυτονόητο και είναι ασφαλώς προς τιμήν και πρέπει να επιμένουμε να διευρύνουμε αυτό το πεδίο της κοινής πίεσης, δράσης, παρέμβασης. Ωστόσο, η ζωή δείχνει ότι οι επιλογές δεν είναι, ξέρετε, ουδέτερες. Εκεί είναι φυσικά μεν πρόσωπα ο κάθε ευρωβουλευτής, αλλά πίσω του, συγγνώμη, είναι και πολιτικές οι οποίες υπερασπίζεται και προωθεί. Και θα ήθελα να πω τώρα, δεν θέλω να προσωπήσω, αλλά όπως εδώ στην ελληνική πολιτική ζωή τα κόμματα εκπέμπουν και διαφορετικές πολιτικές, εκεί μοιραία έρχονται και εκφράζονται και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου με την λογική ότι. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι, παραδείγματος χάρη, οι περικοπές μισθών και συντάξεων είναι προϊόν, είναι στόχος, και το λέει αυτό το λεγόμενο σύμφωνο για το ευρώ, το τελευταίο εννοώ, που έγινε μάλιστα ύστερα σύμφωνο για την ανταγωνιστικότητα, από ό,τι ξέρετε, πρέπει να περικοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Πέρα του συμφώνου σταθερότητα. Κοιτάξτε, αν θέλετε να μιλήσουμε για τους πυλώνες, πολύ σύντομα. Όχι, για να συνεχίσουμε. Εγώ το είπα είναι πρώτον το σύμφωνο σταθερότητας. Οι πυλώνες της ΟΗΕ που λέμε. Το σύμφωνο σταθερότητας. Το δεύτερο είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το τρίτο είναι το δημοσιονομικό σύμφωνο που έχει συμπεριλάβει μέσα και αυτές τις αναφορές που έχουν γίνει στο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας και για το σύμφωνο Ευρώ Plus που λένε. Ύστερα έχουμε μια τρίτη πλευρά, είναι ο μηχανισμός στήριξης, ο οποίος είναι ο μηχανισμός που προωθεί και γεννάει τα μνημόνια. Αυτές λοιπόν οι νέοι πυλώνες που έχουν δημιουργηθεί για να στηρίξουν αυτή την οικονομική και νομισματική ενοποίηση έχουν μέσα τους πολιτικές οι οποίες είναι σε βάρος των εργαζόμενων, των δικαιωμάτων, των συνθήκων εργασίας. Δεν είναι ουδέτερες. Άρα εδώ, εγώ θα ήθελα εκπρόσωποι και άλλων κομμάτων που θα είναι στο Ευρωκοινοβουλίο να υπερασπίζονται αυτά τα δικαιώματα. Αλλά δεν το βλέπω και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει διαφορετική. Να πούμε, δεν φτάνει μια συναισθηματική. Συγγνώμη, κύριε Μαυρομάτι, δεν φτάνει μια συναισθηματική. Είναι διαφορετικό που έχουμε 8 πολιτικές ομάδες μέσα στο Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν. Πώ μπορεί να είναι αυτό με το θέμα τη αριστερά που είπατε στην Ελλάδα στην ίδια λογική? Όχι, δεν συνονοηθήκαμε. Σα είπα ότι εθνικά κοιτάξτε να το. Μου έδωσατε την εντύπωση, μπορεί να έχω άδικο, κύριε Μαυρομάτι, και να σα αδικό. Αδικείτε γιατί, όχι, για αυτό το λόγο. Με αδικείτε γιατί ήμουν μέσα στο Κοινοβούλιο. Ψήφιζα κι εγώ. Άρα μου λέτε δεν είσαι αυτό που ψήφιζα. Αυτό μου λέτε. Εγώ λέω το εξής, ότι στο Ευρωκοινοβούλιο δεν φτάνει να βγάζουμε εδώ μπροστά στον κόσμο έτσι ένα συναισθηματισμό και ότι είμαστε όλοι από την Ελλάδα και όλοι μαζί. Λέω, εκεί που είμαστε και έτσι πρέπει να είναι, για να υπερασπιστούμε πραγματικά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, για μένα θα έπρεπε να ομονούν. Αλλά και τα προσδιορίζουν. Σωστό. Άρα λοιπόν. Σωστό. Άρα λοιπόν να δούμε τι πρέπει να γίνει. Εδώ λοιπόν θεωρώ. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και να μου επιτρέψετε, δεν είμαι κάποιο γενικό που ασχολείται. Προσωπικά θα σας πω και μια άλλη διάσταση της δραστηριότητάς μου. Συμμετέχω στο Δίκτυο των Ευρωπαίων Οικονομολόγων για μια εναλλακτική οικονομική πολιτική στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο συναντιόμαστε στις διάφορες χώρες και κάνουμε προτάσεις οι οποίες λένε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να είναι έτσι. Αλλά πρέπει να είναι τελικά φορέα στις τελευταίες καταγωγές για διηγήσουμε. Ένα λεπτό. Ακούγονται εκεί που χρειάζεται να τις ακούσουν. Γίνονται εκθέσεις και στην ίδια την ιστορία και του κοινοβουλίου. Και ας πούμε ότι έχετε, δηλαδή, είστε πρώτη δύναμη και έχετε το λόγο με το μέρος σας. Ναι. Δεν θα έχετε τους Ευρωπαίους με το μέρος σας. Ένα λεπτό. Όχι. Δηλαδή, τα μηνύματα που έρχονται από την Ευρώπη είναι ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν με τον Τσίπρα. Αυτή είναι η ιστορία. Ψευτοδήλημα. Δεν γίνεται σωστή ανάγνωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχουν οι επίσημες κυβερνήσεις, οι κυρίαρχες ελίτες, θα τις έλεγα εγώ, και υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί λαοί. Με τους ευρωπαϊκούς λαούς πολύ καλά τα πάμε. Αυτοί οι ευρωπαϊκοί λαοί, ιδιαίτερα του Νότου, όχι και οι Γερμανοί, έχουν πολύ καλές σχέσεις και πηγαίνουν και ο Τσίπρας πήγε εκεί, συγγνώμη, και πήγε και μίλησε και στη Γαλλία και από εδώ και από εκεί και στην Ιταλία μάλιστα έγινε τιμητικά, ας πούμε, και μια λίστα, ένα συνδυασμό ευρωκοινοβουλευτικό συνδυασμό. Τρεις κούκους λένε ένα λεπτό που μπορεί να βγάλει και συμβούλευτικό. Άρα θέλω να πω το εξής. Σαν αριστερά, σαν ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους λαούς και τα κινήματα εκείνα τα οποία θέλουν μια άλλη Ευρώπη. Ενώ αντίθετα, εκείνες τις ηγεσίες, οι οποίες εκπέμπουν μέτρα τα οποία θίγουν τους εργαζόμενους, θίγουν τους αγρότες, θίγουν τους επαγγελματίες, θίγουν τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, έτσι εμείς τα πιστεύουμε και τα προσδιορίζουμε. Εκεί τους έχουμε απέναντι αυτούς. Να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα λοιπόν, η μεγάλη ανατροπή δεν θα γίνει με κυβέρνηση Μέρκελ.
Δεν θα γίνει με κυβέρνηση Ολλάνδη. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Θέλετε και εσείς. Δεν αφήνετε την κυρία μου να μιλήσει καθόλου. Την έχετε πάρει μονότερμα. Όλο το γεωργικό κάτω το έχουμε ψηφίσει και εγώ. Συμφωνείτε. Ψηφίζουμε την κάτω. Διαφωνώ εγώ. Γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται η κάτω. Κύριε Μαυρομάτη, μισό λεπτό. Σας ενημερώνω λοιπόν στις 8.000 λοιπόν τροπολογίες επειδή ήμουν παρόν. Είναι η πλειοψηφία. Σας είπα των περιδημοκρατικών διαδικασιών. Τι να κάνουμε. Ορθέσαμε λοιπόν τη δική μας αντίδραση λοιπόν. Εμείς την αντίδραση την επιβάλλουμε. Παραχωρούμε εμείς την εξουσία για να προσπαθήσουμε κάτι για το μέλλον μας. Χωρίς να έχει ελληνικό λαό στο δικαίωμα να έχει γνώμη. Τη δική μας λοιπόν αντίδραση. Με συγχωρείτε, δεν συμφωνούμε αυτό. Η πλειοψηφία εκείνο. Η πλειοψηφία. Κάναμε την πλειοψηφία σε βάρος των λαών. Ψηφίσαμε και κερδίσαμε πολλά από αυτά τα οποία η πλειοψηφία είπε. Κύριε, συγγνώμη, επειδή είπατε για κάτι, θα τελειώσω μια κουβέντα. Το εννοώ αυτό. Επειδή είπατε για την κοινή αγροτική πολιτική, ακούστε. Αν ακούσετε τους αγρότες, η κοινή αγροτική πολιτική είναι σε βάρος των μικρομεσαίων παραγωγών. Να σας πω κάτι, ακόμα και αυτές οι επιδοτήσεις που δίνονται, το 80% γίνει στις μεγάλες μονάδες, στις μεγάλες αγροβιομηχανίες. Ακούστε με, ακούστε με, ακούστε με τα στοιχεία. Κύριε, ενώ το 25% πηγαίνει μόνο στους μικρομεσαίους αγρότες, οι οποίοι είναι και εκείνοι οι οποίοι παράγουν. Αδικείται την κυρία της παρέας. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Γι' αυτό πιστεύετε σε μια. Θα μιλήσουμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Πιστεύετε σε μια άλλη Ευρώπη. Κύριε Παυρομάτη, έχω ένα σημαντικό ερώτημα για όλους, ειδικά για εσάς. Θα φύγω τότε, γιατί δεν είναι έτσι. Ύστερα θα έχω 1,5 λεπτό. Όχι, θα το κρατήσουμε λίγα παραπάνω, ό,τι θέλετε. Άλλωστε, η τοποθέτησή μου δεν θα έχει καμία αιχμή. Ευκαιρία δοθήσει, θα επικαλεστώ την ιδιότητά μου ως επικοινωνιολόγου και να πω ότι ο κόσμος που μας βλέπει σε μια τέτοια ένταση να υπερκαλύπτει ο τόνος της φωνής του ενός αξιότιμου κυρίου. Μα είμαστε αγανακτισμένοι, κυρία Δονδόρου. Είναι αγανακτισμένος. Ακόμη και οι εκπρόσωποι του λαού είναι αγανακτισμένοι. Ακόμη και αυτοί που αναγκάζουν να ψηφίσουν νομοσχέδια που είναι αντιλαϊκά. Απλά πρέπει να κρατήσουμε μια. Έχουμε και επιχειρήματα τα οποία ο ένας μιλάει για το άλλο. Και ο λαός θα δει και θα κρίνει. Από την εμπειρία που έζησα. Το λέω καλοπροαίρετα. Επιστημονικά. Το λέω καλοπροαίρετα. Βάλατε φωτιά την αντισβήση. Το λέω καλοπροαίρετα πάντα, επιτρέψτε μου να σας πω. Να φύγουμε τώρα. Φεύγει η νεολαία, κύριε. Θα σας πω. Αυτή είναι. Αυτό θα σας πω. Επειδή έχω ζήσει στο εξωτερικό και έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, σε γερμανικές πόλεις συγκεκριμένα, οφείλω να εκφράσω την αγωνία μου. Η αγωνία μου είναι να μην κάνουμε leasing γνώσεων και προσωπικότητων στο εξωτερικό τα Ελληνόπουλα, το εθνικό μας μέλλον. Μία αγωνία είναι αυτή. Θεωρώ πολύ υποτιμητικό για εμάς τους ίδιους να αδυνατούμε να δημιουργήσουμε υποδομές και προϋποθέσεις. Ωραία, πάσα μου δώσατε. Έτσι, λοιπόν, επιτρέψτε 2014-2015 εγκρίθηκε το κονδύλι για τα σχολεία, τα λύκεια στη Γερμανία και σταματάει η χρηματοδότησή τους μετά από 2 χρόνια. Τα Ελληνόπουλα πλέον δεν θα έχουν λύκεια στη Γερμανία, ούτε γυμνάσια. Τα Ελληνόπουλα δεν θα έχουν λύκεια και γυμνάσια. Αλλά θα πηγαίνουν σε γερμανικά σχολεία, θα είναι πλέον Γερμανόπουλα. Και θα πηγαίνουν μόνο για τις παρελάσεις οι βουλευτές μας, όπως πηγαίνουν στην Αμερική. Έχουμε τεράστιες ευθύνες. Και επειδή σταματάει η επιχορήγηση. Έχουμε τεράστιες ευθύνες. Εκείνοι που αποφασίζουν. Συμφωνώ για τη διαπίστωση, αλλά να δείχνουμε και ποιες ευθύνες. Βεβαίως. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να γυρίσω λίγο πίσω στην αρχή της κουβέντας μας και να πω ότι έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χρυσή τη χαρακτήρισα. Θα την πω πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα οι Έλληνες πολίτες. Με το νέο σύστημα της σταυροδοσίας, που η δημοκρατικότερη να την πούμε τη διαδικασία αυτή. Και άρχισε λίγο να έρθει, είναι τελευταία στιγμή. Με τη νέα διαδικασία λοιπόν αυτή, οι Έλληνες, που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να θεωρήσουν την ψήφο τους, το λόγο τους, τη φωνή τους. Έχουν λόγο και φωνή. Οι Έλληνες λοιπόν όλοι μας έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα και την υποχρέωση να σταθούμε στο ύψος της περίστασης των κρίσιμων στιγμών που ζει η χώρα. Και από εκεί και πέρα, πραγματικά, αν θα μπορούσα, κύριε Μαυρομάτη, αξιοποιώντας την παρουσία σας, να κάνω μια δημιουργική σκέψη και να παρομοιάσω την ομάδα των Ελλήνων που θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο, ας τη θεωρήσουμε ως μια dream team, με έναν όμως Έλληνα. Dream team προπονητή. Με τόσες ιδεολογικές διαφορές δεν μπορεί, με έναν Έλληνα. Δεν μπορεί να είναι. Πιστεύω ήδη ότι όλοι... σήμερα ο Σαμαράς έχει ανεβάσει τον δείξα την παράθεση πάρα πολύ ψηλά. Μίλησε για κουκουλοφόρους. Για ανθρώπους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ προστατεύουν κουκουλοφόρους. Έδειξε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Όχι. Μίλησε για επιτρέψτε το μου, τώρα, κύριε Παναγιώτου. Επιτρέψτε μου. Όχι, όχι, όχι. Μίλησε για ένα κόμμα το οποίο κοντάρει στην αστάθεια.
Ποντάρει στην Ελλάδα. Ακούστε, ακούστε κίνδυνα, μιλάμε λοιπόν, για την Ευρωβουλή. Γιατί η παράδοση είναι. Όχι, ξεκινάει από εδώ. Άρα λοιπόν αυτοί αύριο πώ θα πάνε. Είναι συνδεδεμένα άρρηκτα. Είναι συνδεδεμένα άρρηκτα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου αν έχετε την καλοσύνη. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου αν έχετε την καλοσύνη. Ο κύριο Μαυρομάτη που έχει την πολύτιμη εμπειρία του πώ λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο και οι θεσμοί του και τα σχετικά με αυτό. Οφείλω να πω ότι από αυτά που είπατε και δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω ίσα-ίσα, πρέπει να πω ότι μπράβο σε όλους τους Έλληνες που μπορούν ως φορείς ελληνικού πολιτισμού και εκπροσωπούν τη χώρα μας με αξιοπρέπεια, με σεβασμό και υπευθυνότητα ναι. στα όργανα αυτά. Διότι και εμείς οι ίδιοι ως φυσικές παρουσίες είμαστε φορείς του πολιτισμού που κομίζουμε. Η ευχή μου λοιπόν είναι πραγματικά όχι απλά να σωθεί η Ελλάδα, να σωθούν οι Έλληνες. Να σωθούν οι Έλληνες μέσα από αξιοπρεπείς, δημοκρατικές, σωστές διαδικασίες, τις οποίες θα διεκδικήσουν. Κύριε Μαυρομάτη, πριν μιλήσουμε για την ψήφο που θα διεκδικήσει από τον ελληνικό λαό, ακόμη και στην Ευρώπη δυσανασχέτησαν με τον τρόπο χειρισμού που έκλεισαν την ΕΡΤ ή που δεν λειτουργεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Ένα κανάλι. Οποίο... Εννοείται την Ευρώπη, ναι. όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη. Την EBU. Ναι. Αφήστε. Άλλο το ένα, ναι. άλλο το άλλο. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Η απόφαση όπως πάρθηκε, αν πάρθηκε, είναι θέμα αυτών που την αποφάσισαν. Εγώ δεν ήμουν μέλος της Επιτροπής εκείνης ή της εντολής που δόθηκε. Και για το μαύρο λέτε. Και πώς δόθηκε. Εμένα με ενόχλησαν οι αντιδράσεις, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή δεν σας ενόχλησε το λοιπόν, μαύρο. Να σας πω λοιπόν. Το μαύρο σας ενόχλησε. Όχι να σας πω. Μένω στον πειρασμό να ρωτήσω κάτι προσωπικό. Να περιμένω να κάνετε την ερώτηση. Σας ενόχλησε το μαύρο. Έχετε και άλλη ερώτηση από αυτού, για να σας πω κάτι διαφορετικό. Εγώ πήρα σύνταξη 35 χρόνων από την ΕΡΤ. Αν δεν το ξέρετε, το ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω πώς εργάστηκα. Εγώ ξέρω ποιοι έπαιρναν τα χρήματα. Εγώ ξέρω ποιοι έπαιρναν τα περισσότερα χρήματα. Εγώ ξέρω ποιοι έπαιρναν τις υπερορίες επιπλέον. Και κάτι πολύ σημαντικό. Το θέλω ως έκφραση πικρίας. Να μην τύχει βεβαίως, αλλά εγώ ποτέ δεν το χρησιμοποίησα. Ξέρετε ότι στα 5 χρόνια, όταν ένας ευρωβουλευτής Έλληνας είναι ο πρώτος των πρώτων. Και στο μαγαζί, από το οποίο μαγαζί το λέω πλέον, έτσι, γιατί αυτή η ιστορία της ΕΡΤ είναι εντάξει. Δεν με φώναξαν ούτε μία φορά 5 χρόνια στην ΕΡΤ να πούν ότι ο Έλληνας ευρωβουλευτής έκανε αυτό που έφυγε από εδώ και την καρέκλα στην οποία κάθεται το Β, ο Α, Γ, την έκτισε ή την κάρφωσε ο κ. Μαυρομάτης. Χτίσατε. Αυτό λοιπόν δεν είναι πικρό. Και με ρωτάνε εσείς για το μαύρο, άρα ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αυτό με ρωτάτε. Κύριε Μαυρομάτη. Ή θέλετε να σας πω. Κύριε Μαυρομάτη, ακούστε δεν τώρα. Συγγνώμη. Του καθενός δηλαδή, την προσωπική μου όνο διάσταση. Ναι, συγγνώμη. Την προσωπική. Από το σέβασμο. Αυτό. Συγγνώμη. Είναι σεβαστή η κάθε προσωπική. Συγγνώμη. Είπατε για την εξορία σας και το σεβάστηκα. Δεν ρωτήσατε όμως ο πατέρας και η μητέρα κάποιον άλλον αν ήταν στα Ξερονήσια. Σας παρακαλώ, όταν μιλάμε, να μην παρεξηγιόμαστε μεταξύ μας. Μα με ρωτήσατε. Όταν μιλάμε για το μαύρο της ΕΡΤ, ήθελα να κάνω μια καλή εισαγωγή. Εγώ το σεβάστηκα. Ήθελα να πω ένα δημόσιο φορέα. Τον πρόλογο εγώ τον επέλεξα, δεν το ξέρει κανένα. Σας επαναλαμβάνω ότι κάποιο σκοπό και στόχο υπήρχε από τη στιγμή κατά την οποία θέλουν να γίνει μια ανανέωση αυτού του κεφαλαίου που γίνεται και λέγεται εθνικό τηλεοπτικό φορέα. Αυτός ο σχεδιασμός, σε ποιον δηλαδή απαγορεύεται να παρέμβει, όταν και εσείς και εσείς και εσείς και εγώ πληρώνουμε μέσα από τη ΔΟΗ την ΕΡΤ. Άρα έχω κάθε δικαίωμα να μιλήσω για την ΕΡΤ. Δεν συμφωνείτε σε αυτό? Σαφώς. Ευχαριστώ. Από τη στιγμή λοιπόν κατά την οποία έγινε και πάρθηκε μία απόφαση, θα δείξει, επαναλαμβάνω. Εγώ επικαλέστηκα και ζητώ συγγνώμη για τους ακροατές μας, τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και από εσάς. Εγώ δεν είπα ποτέ αυτό που ακούσατε σήμερα. Δεν είναι πικρό. Δεν δείχνει ένα άλλο κομμάτι αυτής της λειτουργικότητας ενός δημόσιου φορέα και είναι και που εγώ της που ήμουν και της κυβέρνησης σε εκείνη την εποχή. Εντάξει, του 2009. Κύριε Μαυρομάτη, μου δείχνει κύριε Μαυρομάτη, μία ερώτηση με απόλυτο σεβασμό προς εσάς. Πιστεύετε ότι είναι θέμα μόνο λειτουργίας ενός φορέα ή και προσωπικότητων? Προσωπικότητων. Εγώ θεωρώ ότι σαφέστατα. Προσωπικότητων. Σαφέστατα. Άρα, αυτή τη στιγμή όμως έχουμε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν τόσα χρόνια δώσει, δεν λέω ότι είναι η πλειοψηφία αυτών οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα θέματα, έτσι, όμως είναι υπάλληλοι μέσα φίλοι μου. Φίλοι μου, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, φίλοι μου, είχαν και είδαν ξαφνικά αυτό το θέμα. Δηλαδή, ήταν 6 μήνες ο ένας να βγει στη σύνταξη, 1 χρόνο να βγει στη σύνταξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον ιδρώτα τόσων χρόνων. Τους έζησα εγώ αυτούς, όλους τους διαδρόμους.
και σας είπα ένα μικρό παράπονο της θητείας μου που δείχνει όμως και μια άλλη νοοτροπία. Για το ΣΥΡΙΖΑ η ΕΡΤ είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, είναι τα, ναι, κύριε Τόλη. Θα τη βρείτε μπροστά σας. Υπάρχει υποψήφιος που είναι στο ευρωψηφοδέλτιο. Αλλά ας το χαλαρώσουμε λίγο για να το δούμε το πρόβλημα συνολικότερα. Έχουμε μια φορεία. Η ΕΡΤ ήταν ένας δημόσιος φορέας που έδινε την ενημέρωση. Κουτσά στραβά, ασφαλώς ήταν κάτω από την γραφειοκρατική λειτουργία των εκάστοτε κυβερνήσεων. Είχε μπουκώσει με διάφορες, πώς το λένε, διορισμούς και ρουσφέτια των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Αυτή τη διαχειρίστηκαν τόσα χρόνια. Είχε τέτοια προβλήματα εξυγίανσης, αυτά τα αναγνωρίζουμε. Αλλά το θέμα όμως έχει μεγαλύτερο βάρος. Δεν μπορεί ένα δημόσιο φορέα στο όνομα του να βρει 2.000 εργαζόμενους τον κλείνει για να πετύχει το στόχο ότι δηλαδή πρέπει να μειώσει τον αριθμό γενικά των εργαζόμενων στο δημόσιο και να μην χρηματοδοτούνται. Ένα. Το δεύτερο, πίσω από εκεί ήταν και κάτι άλλο. Ήταν και το σχέδιο των ιδιωτικών καναλιών με την DJA που θέλουν να πάρει τις συχνότητες. Αυτό δεν έχει φανεί. Για να ελέγξουν ακόμα περισσότερο. Και πίσω από εκεί ήταν η διαπλοκή εν τέλει. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο εύκολα διαπλέκεται με εκείνα τα συμφέροντα και με εκείνα τα κόμματα, τα οποία γίνεται και η αντίστοιχη ανταποδοτικότητα. Θα σου δώσω εγώ στήριξη, εσένα πολιτική, αλλά και εμένα θα μου κάνει τα ρουσφατάκια μου. Το ίδιο γίνει και στο Μέγαρο Μουσικής. Συγγνώμη, άλλο θα αλλάξω όλο το Μέγαρο Μουσικής, το δάνειο που πήραν οι φίλοι εκεί πέρα. Να πω κάτι. Θα μου πει κάποιος και μου έχει τύχει αυτή η ερώτηση. Τι λέτε εσείς για το Μέγαρο Μουσικής? Σας προλαβαίνω, είδατε. Λοιπόν, τι θα λέγατε για το Μέγαρο Μουσικής? Εγώ θα έλεγα. Είναι καθηγητής πανεπιστήμιο, δεν είναι. Να γίνει δημόσιο πρόσωπο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου όπως είναι η λυδική σκηνή. Να γίνει, να έχει στήριξη, να μην έχει. Σας παρακαλώ τώρα. Τότε να τα κάνουμε όλα ιδιωτικά. Δεν συμφωνώ. Τα δημόσια αγαθά που λέγονται. Σας παρακαλώ, κύριε Μαυρομάτη. Καλά κάνετε και μου λέτε. Εδώ διαφωνούμε, βέβαια. Εμείς θεωρούμε ότι τα δημόσια αγαθά που είναι ενημέρωση. Θέματα τα οποία άνθρωποι του πολιτισμού, όχι όλα να είναι δημόσια, αλλά τέτοια πράγματα σαν το Μέγαρο Μουσικής, σας παρόλο το θέλουμε. Και να πηγαίνει και να ανοιχθεί στο λαό. Βεβαίως και να γίνει, αν ήταν να γίνει ρυθμιστή, όχι να πηγαίνει σε ιδιώτες και να παίζουν σε συνέχεια και να μοστράρουν κάθε τόσο ότι κάνουν και ένα θεάρεστο έργο. Με συγχωρείτε, αυτά δεν τα δέχομαι, είναι προσβολή. Να είναι δημόσιος φορέας, να παραμείνει και εκεί να δούμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Τρίτο και βασικό για το δημόσιο τομέα. Εδώ κοιτάξτε, στο δημόσιο τομέα δεν θεωρώ ιδιαίτερα η υγεία, παιδεία, αυτά τα οποία σιγά σιγά ιδιωτικοποιούνται. Το ίδιο και ας πούμε δημόσια αγαθά όπως είναι το νερό, πάνε τώρα να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Όταν πάνε να ιδιωτικοποιήσουν το ρεύμα, το ηλεκτρικό, αυτά δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν. Η ζωή έχει δείξει ότι δεν είναι καλύτεροι διαχειριστές ιδιώτες, ναι, οι οποίοι έχουν σαν στόχο το κέντρο, το κέρδος. Άρα. Α, κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Να σε αυτά εμείς είμαστε αντίθετοι. Έχω μια εξαίρετη εδώ συναδελφό σας όμως, κύριε Τόλη. Θα κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Μια εξαίρετη συναδελφό σας, η οποία είναι και υποψήφια. Συνυποψήφιά σας, το ΣΥΡΙΖΑ, Ουρανία Σβίγκου. Είναι. Υποψήφια στο Ευρωβουλευτή. Ναι, δική σας Ευρωβουλευτή. Είναι αντικείμενό της ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων. Είναι το αντικείμενό της. Δημοσίων επιχειρήσεων, ναι. Από ποια άποψη? Ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων, είναι το αντικείμενο. Για να ανταπορρίψει, γιατί κοιτάξτε η μελέτη. Η ειδικότητά τη είναι αντικείμενο, λέω. Όχι, δεν είναι ειδικότητα για ιδιωτικοποίηση. Η κοπέλα δουλεύει στο γραφείο του. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά, όχι, ναι. Να ξέρετε το εξής. Η κοπέλα και μπορεί να κάνει ένα μεταπτυχιακό, γιατί είναι νέα κοπέλα, δεν ξέρω. Σωστό. Μπορεί να κάνει ένα μεταπτυχιακό και να λέει. Μήπως είναι σε λάθος κόμμα αυτό, λέω. Εσείς. Εννοώς αθλητικό συντάκτη. Χαριτολογώντα, δεν έχουμε και το αίσθημα. Είναι πολύ σημαντική. Όντως. Θέλω να πω το εξής. Μήπως είναι σε λάθος κόμμα. Όχι. Δεν είναι υπέρ το να μελετάει. Συγγνώμε να ξέρει. Α, δεν είναι υπέρ το να δικοποιήσει, αλλά απλώ μελετάει και τι δικοποιεί που θα έρθουν. Α, εντάξει, σωστό, έχετε δίκιο. Α, λοιπόν, στα συγγνώμη. Εσείς πηγαίνετε Μέγαρο Μουσικής. Δεν έχω πει υπέρ το να δικοποιήσω. Ή φοβάστε μήπως πλέον χάσω μετά. Δεν έχει μόνο αυτό. Ναι, έχει πολλά. Αστειεύω. Όχι, όχι, και τα λοιπά, τι λέτε. Γιατί είναι. Έχει η ρύθμιση δεχτές. Εγώ νομίζω ότι ο πολιτισμός της Ελλάδας, αν θα μπορούσε κανείς με απόλυτο σεβασμό να το βάλει σε εισαγωγικά και να πει. Είναι λίγο περίεργο. 5 λεπτά πριν κλείσει η συνεδρίαση, να έρθουν 11 τροπολογίες μεταξύ αυτών και η ρύθμιση για το Μέγαρο Μουσικής. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ χωράνε πολλά σχόλια. Αλλά να μην το πάω παραπέρα, γιατί όντως τη μουσική ερχεύεται μέσα στην κεφύλε. Η μουσική ανεβάζει τα αισθήματα των ανθρώπων, εξυψώνει τα αισθήματα των ανθρώπων. Αλλά να μην τρελαθούμε κιόλας, να έρχεται με εκείνο το ύφος τη λύπη του καλού παιδιού, ο κ. Χατζηδάκη, να μα φέρει 10 τροπολογίε. 2 λεπτά πριν κλείσει τέτοια και να μα λέει ότι εγώ είμαι δημοκράτη. Όχι, δεν γίνεται έτσι πράγμα. Να μα το φέρει από πριν, να το δει ο κόσμο, να το δει οι δημοσιογράφοι, να ξέρουμε τι ψηφίζουν. Βουλευτές ιδίως να ξέρουν τι ψηφίζουν και εμείς να ξέρουμε τι γράφουμε. Πηγαίνετε Μέγαρο Μουσικής εσείς, δεν θα κλείσει να ξέρετε. Μην φοβάστε. Θα σας απαντήσω, επειδή τυχαίνει και έχω ασχοληθεί
ειδικά τα τελευταία χρόνια, πολύ έντονα με θέματα πολιτισμού, ως Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, θα σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι το απόλυτο εξαγώγημο προϊόν της Ελλάδας. Το προϊόν το βάζω σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ επί της τοποθετήσεως. Ο ελληνικός πολιτισμός ταξιδεύει την Ελλάδα παντού. Θα σας καταθέσω εξομολογητικά μία εμπειρία που είχα το 2005 στο Πεκίνο, όπου βρέθηκα για επαγγελματικούς λόγους. Ο Κινέζος ξεναγός που συνόδευε το γκρουπ μας στα σημεία που μας... Μιλούσε ελληνικά. Με ρώτησε από ποια χώρα κατάγομαι και όταν του είπα ότι κατάγομαι από την Ελλάδα, σταμάτησε, με κοίταξε και μου λέει «Εμείς οι Κινέζοι τρεις πολιτισμούς αναγνωρίζουμε. Τον δικό μας, τον αρχαίο Αιγυπτιακό και τον αρχαίο Ελληνικό». Αυτό ήμασταν, και Ευρωπαίοι, γι' αυτό μας ήμασταν, ήμασταν μέσα στην απαγορευμένη πόλη όπου έχει 8.000 κτίσματα και ρωτούσαν εμένα πώς κάναμε αυτή... Ο πλέον μεταφρασμένος Έλληνας, Νίκος Καζαντζάκης. Ο οικουμενικός μας, ο οικουμενικός Νίκος Καζαντζάκης, βεβαίως. Είναι Καζαντζάκης και τον ξέρουν ακόμα θα, μέχρι τα συνοικοτήματα. Θα σας πω όμως και κάτι κλείνοντας, ότι στα θέματα έχουμε του πολιτισμού... Λεπτά, στα θέματα του... Μας επιτρέπω σχεδόν 10 λεπτά, 5-10 λεπτά. Στα θέματα του πολιτισμού... Για να κάνω το που θέλετε, για να μην φωνάζετε. Στα θέματα του πολιτισμού, λοιπόν, όπου υπάρχουν και φορείς, φάροι πολιτισμού, μικροί φάροι πολιτισμού ελληνικού που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα στη διάθεσή τους που έχει το Μέγαρο Μουσικής. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα για να μην φανεί ότι για μην κάποιο λόγο δηλαδή το κάνω. Στο σωματείο των Ελλήνων, όταν λοιπόν, όχι, δηλαδή, όχι, καθόλου, α, καθόλου, καθόλου. Όταν όμως υπάρχει ένας φορέας... Συγκλάτε όμως συζήτηση εκεί. Όχι, όταν όμως, εφημερίδες, όταν όμως υπάρχει ένας φορέας πολιτισμού στη χώρα μας, στην πόλη μας, ο οποίος... Είναι για τις εκλογές που έγιναν και για τα, κάποιο ποσό το οποίο λείπει. Αυτό... Παρακαλώ, παρακαλώ. Κλείνω, δεν θέλω να σας κουράσω. Μία χρήσιμη πιστεύω πληροφόρηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Όταν λοιπόν υπάρχει φορέας πολιτισμού στην πόλη μας, στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή, με απόλυτη υπευθυνότητα σας λέω, έχει μπει στο Google Art Project του Cultural Institute της Google και είναι ο 8ος φορέας πολιτισμού που εκπροσωπεί τη χώρα μας παγκοσμίως. Ειδικότερα μετά το και Μουσείο μέχρι της τώρα Ακρόπολης, έχεις το Μουσείο Μπενά και πολλά άλλα. Εγώ το Μουσείο της Ακρόπολης μετά από εκεί γιατί... Λοιπόν, και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει δώσει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Και οι τράπεζες στις οποίες απευθυνθήκαμε, το λέω διότι εγώ παρακολούθησα, μάλλον εγώ σχεδίασα όλη την επικοινωνία, οι τράπεζες μας απαντάνε και μας λένε είναι δύσκολη καιρή, ξέρετε, καταλαβαίνετε, υπάρχουν λοιπόν χρήματα για να στηριχτεί η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει ένα κονδύλι να εξακολουθεί να λειτουργεί αυτός ο φάρος πολιτισμού μέσα στην ίδια μας τη χώρα που αυτή τη στιγμή παγκοσμίως απηχεί το μήνυμά του. Ωραίο ερώτημα. Γιατί Μανώλη Μαυρομάτη? Όχι, έχει ευχαριστώ το λόγο. Να κάνω το τελευταίο. Καλά, εγώ θα το σεβαστώ. Θα τελειώσει ο κύριος. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Επειδή μιλάμε τώρα για κονδύλια, εντάξει, εγώ έχω μια μεγαλύτερη. Στην υγειά σας θα ευχηθώ εγώ από καρδιάς. Καλή επιτυχία σας. Καλή δύναμη. Επειδή εγώ εντάξει, σαν οικονομολόγος, εντάξει, έχω μια μεγαλύτερη ευχαίρεια στα οικονομικά στοιχεία. Και στη Ρωσία. Μιλάτε και ρώσικα. Και ρώσικα, βέβαια. Θα συνοδεύσετε μήπως τον κύριο Τσίπρα εδώ στη Δεν θα είμαι γιατί θα πάει από Γερμανία στη Μόσχα. Σας ασκεί πολύ σκληρή κριτική το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σας λέω ότι βάλει πολύ ροζ μέσα στην πολιτική σας διαδρομή, στο ΣΥΡΙΖΑ εννοεί. Και μάλιστα κάνει την ίδια αντιπολίτευση και είναι τόσο σκληρό το Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο με την κυβέρνηση όσο και με εσάς. Χαρακτηριστικά θα έλεγα μία κουβέντα λέει για τη Νέα Δημοκρατία, δύο για το ΣΥΡΙΖΑ. Α, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το εντάξει. Εσείς, λοιπόν, εσείς γιατί δεν είστε κομμουνιστής λοιπόν, και είστε ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είναι γνωστό ότι ακολουθώ τη μαρξιστική προσέγγιση γενικά και είμαι μάλιστα και επικεφαλής ενός μαρξιστικού χώρου μελέτης και έρευνας. Ένα μάχομαι, έτσι το λέμε. Μα αυτό είναι γνωστό και στη διαδρομή μου. Παλιότερα ήμουν στο ΚΚΕ. Γνωστό αυτό. Αυτά δεν κρύβονται. Είναι η διαδρομή του καθενός. Και πιστεύω σε όλα αυτά τα χρόνια είχα μια συνέπεια λόγων και έργων. Αυτά μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Είσαστε πολύ σωστός λοιπόν, γιατί ακριβώς επειδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιδημών και Ευρωπαϊκά, ξέρετε, είναι η ΚΚΕ με την Ενωμένη Αριστερά, σημαίνει το ΚΚΕ, είναι στην ίδια αίθουσα. Στην ίδια ομάδα. Και στην ίδια αίθουσα.
και στην ίδια αίθουσα ναι, και συνεδριάζουν και τις εκθέσεις. Γιατί ζητάνε, λένε το αίμα νερό δεν γίνεται, μαζί. Αυτό το κουβέ σα και τόσο σκληρή κριτική. Απλώ είναι το θέμα ότι συμφωνώ με τον κύριο Δόλιο ότι από ακούσατε. Υπάρχει θέμα διαφορετικό. Το αίμα νερό δεν γίνεται, αλλά η κριτική είναι πολύ σκληρή που σα ασκεί. Κοιτάξτε, μερικέ φορέ. Δεν σα πιστεύει καθόλου. Για μένα είναι υπερβολική η κριτική που ασκεί αυτή τη στιγμή το κουβέ απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν είναι εκεί όμω το θέμα, γιατί στον χώρο τη αριστερά θα έπρεπε να πριτανεύσουν άλλε λογικέ. Πολύ μάλιστα περισσότερο που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέγονται τελείω κόμμα. Για να πω και αυτό. Και εμείς έχουμε αδυναμίες και τα λοιπά, αλλά έχουμε δείξει ότι μέσα από μια πολύ συλλεκτικότητα διαφόρων μικρότερων και μεγαλύτερων έτσι, συλλογικότητων, κάναμε ένα κόμμα με αρχές τώρα, έχουμε ένα πρόγραμμα και μάλιστα καταφέραμε να εμπνεύσουμε και τον ελληνικό λαό και αυτή τη στιγμή αποτελούμε την εναλλακτική λύση. Αν μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός λαός θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί και ο ελληνικός λαός είναι εκείνος ο οποίος θα μας βγάλει εάν φανούμε συνεπείς. Τελεία και παύλα. Αυτό που θέλω να πω με αφορμή που είπε η κυρία Δονδόρου. Πράγματι ο πολιτισμός είναι αδικημένος και ενώ υπάρχει απλοχερία για άλλα κονδύλια, θα αναφέρω πάλι ένα γεγονός που εμένα προσωπικά σας λέω, αυτό που έγινε τις τελευταίες εβδομάδες είναι φοβερό. Προσέξτε με, πήραμε ένα δάνειο να σώσουμε τις τράπεζες. Οι τράπεζες σώθηκαν μέσα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες θεωρούνται έμεσα κρατικές. Τώρα αρχίζουν την ιδιωτικοποίηση. Σας πληροφορώ ότι για να σωθεί η Eurobank ξόδεψε το ελληνικό δημόσιο από αυτό το δάνειο 10 περίπου δις. Λοιπόν, αγόραζε τη μετοχή της Eurobank 1,5 ευρώ τη μετοχή. Και τώρα πούλησε την Eurobank 0,3%. Λοιπόν, είχε το δημόσιο απώλεια γύρω στα 2,5 με 3 δισεκατομμύρια. Και Παναγιώτη, το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ματώνει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό πήγανε να αγοράσουν όλοι, με συγχωρείτε. Γι' αυτό τα διάφορα φάνους ήθελαν να αγοράσουν. Και μάλιστα για 2,5 δισεκατομμύρια που έγινε αυτή του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, ήρθαν 7,5 δισεκατομμύρια να αγοράσουν μετοχές. Και λένε, ζήτω οι αγορές, μας εγκρίνουν. Βρε, τι εγκρίνουν οι αγορές. Ήρθαν να αρπάξουν οι αγορές. Αυτό που του δίνεις εσύ και είναι κερδοφόρο. Αυτή είναι η πεμπτουσία. Αυτό το αλυσβερίζει. Και να πω ένα τελευταίο. Στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο, το τελευταίο πολυνομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση ήταν και μια διάταξη που έλεγε. 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια, όχι ένα. Τώρα συζητεί ο Παναγιώτης θα βαζάρει στο κοινό. 500 εκατομμύρια, αυτό το έχουν εγκρίνει. Όχι το τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο. Πριν ένα μήνα. Αυτό έχει πέρα προβλώπτα μια διάταξη ότι οι εφοπλιστές έπρεπε να δώσουν μια κατά τη φορά 500 εκατομμύρια για λόγο αυτό, εν πάση περιπτώσει, πονάνε άλλοι κτλ. Τώρα την κάνανε έτσι και τη βάλανε κάτω από το σεστάρι. Την αφαιρέσανε. Συγγνώμη δηλαδή, γιατί δεν ματώνουν όλοι εδώ. Γιατί η λίστα Λαγκάρντ πάει τόσο αργά. Γιατί οι offshore εταιρείες δεν τις ελέγχουν. Γιατί ο μισθωτός και ο συνταξιούχος να υφίσταται συνέχεια μια. Και γιατί η αντιπολίτευση. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση λοιπόν, και σας κατηγορούν δεν βγαίνει στα κάγκελα. Πού είναι η υπόθεση Μπαλτάκου. Σας αρρείται την πρώην ημερησία η κυβέρνηση, αλλά εσείς τηρείτε συγκινηθείο. Εύκολα ακούγεται. Έτσι λένε, μεταφέρω τα μηνύματα απ' έξω. Εύκολα ακούγεται, γιατί να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε υπουργεία. Θα μας πούνε κάτι άλλο. Όχι. Εμείς θέλουμε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού να εγκρίνει, να μας, για να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και να κάνει κάτι πράγματα πολύ απλά. Να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή και να ανεβάσει το κατώτατο μισθό. Κλείνουμε με δύο γρήγορα ερωτήματα. Ναι. Τον κατώτατο μισθό από 586 που το κατέβασαν τα τελευταία χρόνια. Τα ελλανδοποίηση. Σε αυτό που ήταν 781 από βαλκανοποίηση πάνε τα ελλανδοποίηση. Τα ελλανδοποίηση. Έτσι, ναι. Και να διαγράψει τα κόκκινα δάνεια σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τον κουράγιο. Είναι πληρώσει, πολύ ευχαριστημένοι. Άλλη καταγγελία. Μια ώρα να είχα. Αυτά είναι ένα στοιχειώδη, τα θεμελιώδη που θέλει ο ελληνικός λαός. Τελικό Champions League. Ψηφίζουμε 100% Μανώλη Μαυρομάτη για να μας αναμεταδώσει τον αγώνα. Όμως, γιατί Μανώλη Μαυρομάτη στην Ευρώπη. Εγώ νόμιζα την εθνική ομάδα στη Βραζιλία. Έτσι μου λένε όλοι. Και εσύ τώρα με ρίχνεις. Ναι, είναι πρώτα πρωί. Είναι 24 του μηνός και απαγορεύεται. Είναι 25 οι εκλογές, 24 και απαγορεύεται. Όχι, λέω για τον τελικό. Ναι, για τον τελικό. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη φωνή σας. Αλλά στην Ευρώπη, γιατί να θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή σας. Γιατί Μανώλη Μαυρομάτη. Για να μην φωνάζετε ούτε εσείς. Δεν θα ανέβω στα κάγκελα εγώ, ούτε τη ΣΕΡΤ όπως ανέβηκαν κάποιοι, να μην αναφέρω ψέματα. Κωνσταντοπούλου, μακρύ. Δεν ξέρω, εγώ δεν είπα τίποτα. Κωνσταντοπούλου, μακρύ. Επειδή εσύ μιλούσε τόση ώρα για τα κάγκελα. Δεν απαντώ, εσύ δεν είπε για τα κάγκελα. Γιατί πρέπει να φύγουμε έτσι. Στα κάγκελα δεν είπε. Ευχαριστώ πολύ. Στο ανερχόμενο με το ταξί μου λένε θα βρει το στούντιο εκεί που είναι κάτι κόκκινα κάγκελα. Είναι κόκκινα, ναι. Και βγήκα και βρήκα το στούντιο. Ναι, τέλο. Ήταν κόκκινα. Είναι ροζ, είναι ροζ απόγνωση. Είναι κόκκινο. Όπως είναι το κόκκινο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα την επανεκλογή μου και ζητώ την ψήφο. Πάντως η ΑΕΚΤΖΙΣ δείχνεται πάντως. Το κίτρινο είναι ένα από τα χρώματα που μπλοφάρω. Είσαστε ΑΕΚ. Μπλοφάρω. Είναι επικοινωνιακό. Είναι επικοινωνιακό το χρώμα. Είναι original, εντάξει. Η κυρία Δοδόρου είπε πολύ σωστά το επικοινωνιακό κομμάτι. Και εγώ λοιπόν το αντιμετωπίζω σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε τι μου λένε. Κύριε Μαυρομάτη, συγγνώμη, μια ερώτηση. Ξέρω τι θα μου πει.
τι ομάδα είμαι. Ναι, όταν επί 35 χρόνια έκανα αυτό το επάγγελμα και δεν έχει καταλάβει τι ομάδα είμαι, πάνω απ' ότι έκανα καλά τη δουλειά μου. Σωστό. Σωστό. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, όλο σωστό. Προχωρώ τώρα για την Ευρώπη. Εγώ θέλω ή θα ήθελα, επιθυμώ και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στους Έλληνες πολίτες όταν επισκέπτομαι όλα τα μέρη της Ελλάδας. Από το ένα χωριό στο άλλο, την επαρχία, την περιφέρεια και ούτω καθεξής. Θέλω να γυρίσω στην Ευρώπη γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη μιας ενιαίας, επαναλαμβάνω, ενιαίας φωνής. Το απέδειξα όταν ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις συμμαχίες τις οποίες είχα δημιουργήσει και κέρδισα και πολλές εκθέσεις και τροπολογίες για την Ελλάδα. Να μην αναφερθώ τώρα το κινητό σου τηλέφωνο που λειτουργεί ότι από το 2015 που θα είναι μία μονάδα το σταθερό. Είναι δικό μου θέμα μαζί με τον Αυστριακό και η δική μου έκθεση που ψηφίστηκε η μείωση των. Μέχρι να λειτουργήσει όμως, εμένα να το κόψω προς το παρόν, γιατί δεν ήμουν συνεπής υποχρέως μου. Ναι. Σωστό. Μέχρι να λειτουργήσει τότε. Θα περιμένω το 2015. Σωστά. Επαναλαμβάνω. Είναι πολλά λοιπόν τα θέματα τα οποία η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη. Παραδείγματος χάρη την ανεργία των νέων. Δεύτερο, όπως είπατε, τον τουρισμό. Γιατί μένουμε τώρα στα καραβάνια και τα άλλα που έρχονται και δεν σκεφτόμαστε ότι έχει ψηφιστεί και για τον αγροτουρισμό. Και για τον θρησκευτικό τουρισμό, επιδοτήσεις και προγράμματα μέσα σε όλα τα άλλα, τα οποία δεν γίνονται εκμεταλλεύσιμα. Θα είναι πρωτοκόμμα Νέα Δημοκρατία. Αυτό και φεύγω. Πιστεύω, ναι, γιατί είναι στίχημα. Αυτό που είπε. Στίχημα. Το στίχημα το έχουν βάλει άλλοι. Το έχει βάλει ο Γιουργιάδης. Το έχει βάλει με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Σα προκαλεί στίχημα. Τι στίχημα. Το στίχημα είναι έτσι. Τι στίχημα. Πείτε, κύριε Τόλε, τι στίχημα θέλετε. Ένα καφέ. Είναι πρωτοκόμμα ΣΥΡΙΖΑ, το θεωρώ δεδομένο. Εγώ επειδή πιστεύω εγώ. Ότι θα είμαι στην Ευρωβουλή, πιστεύω, και θα ήθελα τον προκαλώ να έρθει ως επισκέπτης μου στις Βρυξέλλες. Το στίχημα ποιο είναι? Αυτό. Το στίχημα. Δωρεάν. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά. Δωρεάν φαγητό στις Βρυξέλλες. Δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά. Δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ θέλω να μιλήσω προσωπικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω λέω προσωπικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογές. Και εγώ λέω. Οι υπόλοιποι θα καθούν από τον ελληνικό λαό ποιοι θα είναι η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα θα είναι πρώτο στις ευρωεκλογές. Και στις εθνικές όποτε και αν γίνουν, ανεξαρτήτως των κρίσεων και των οποιοδήποτε ακούγονται, αυτή είναι και η επιθυμία μου και η δύναμη την οποία εκπέμπουν οι πολίτες όταν μιλάω μαζί τους εκτός Αθηνών αλλά και στην Αθήνα. Η επόμενη μέρα των εξάρτητων Ελλήνων στην Ευρώπη. Τα στοιχήματα καταρχήν τα διαχειρίζεται ο ΠΑΠ. Το στοίχημα το μεγάλο είναι για τον ελληνικό λαό. Για τον ελληνικό λαό. Έχει μια κουβέντα πάντα να συμπληρώσει. Θα μπορούσα να συμπληρώσω και εγώ, αλλά θα πάμε τότε στις 3. Και οι δύο κύριοι έχουν δημιουργική σκέψη και είναι ετοιμόλογοι. Έχετε δημιουργική σκέψη και είστε ετοιμόλογοι. Το στοίχημα είναι για τον ελληνικό λαό. Όπως είπα και πριν, επαναλαμβάνω και τώρα, η ψήφος μας είναι ο λόγος μας. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να έχουμε αποκρισταλωμένη άποψη, να γνωρίζουμε τι θα επιλέξουμε και για ποιο λόγο. Θεωρώ υποχρέωσή μας να επιλέξουμε άτομα, προσωπικότητες, που θα έχουν καθαρή ελληνική φωνή και θα διεκδικήσουν πρώτα και πέρα απ' όλα την κλεμμένη εθνική αξιοπρέπεια, που θα ανανεώσουν την πίστη στο ελληνικό λαό ότι ο ελληνικός λαός αρχίζει και νιώθει, όχι όπως νιώθει μέχρι τώρα, επέτης και κακομύρης, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, την εξαιρετικά αποδυναμωμένη, αλλά τόσο πραγματική, να μας δεχτούν ως ισότιμα μέλη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ως επέτες, να δικαιωθούμε για τις αιματηρές θυσίες που κάνουμε, να μην αποδεχτούμε καμία από τις εξοντοτικές οικονομικές πολιτικές λιτότητας που οδηγούν σε αυτά τα αδιέξοδα τα οποία δεν μπορεί κανένας να υπερβεί και από εκεί και πετά να μην αποδεχτούμε την ιδέα της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Να μπορέσει να διατηρήσει κάθε κράτος το ρόλο του ως έθνος κράτος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Έχω θέμα χρόνου. Δεν θα πω τίποτα άλλο περισσότερο. Επειδή το έχω διακρίνει όμως πολύ στους Έλληνες το τελευταίο διάστημα. Και το χαμόγελο αυτό είναι της αισιοδοξίας και της ελπίδας. Αυτή που πρεσβεύει και η Νέα Δημοκρατία και βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς Πρωθυπουργός. Είμαστε όλοι οι Έλληνες, κυρία Μαυρομάτη. Κανένας δεν αγαπάει λίγο περισσότερο. Εσείς θέλετε να φύγετε τώρα, είστε προλογισμένοι. Εσείς θέλετε να φύγετε τώρα ξαφνικά να πείτε κάτω, είστε προλογισμένοι. Θέλετε να φύγετε. Κύριε καθηγητά. Είπα από τους ελεύθερους προλογισμένους στο λαιμό, τίποτα άλλο. Πολύ καλά. Ανοίξτε πύλες ολόχρυσες, να μπει χρυσή ελπίδα. Α, το άρατε πύλες δεν είναι αυτό. Κύριε και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πολύ όμορφος ο επίλογος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, τα μεγάλη τιμή για μένα. Σήμερα τους εκλεκτούς μου καλεσμένους εδώ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Η μάχη μόλις που ξεκίνησε. Μείνετε μαζί μας, ερχόμαστε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.